Προσωρινά τα βίντεο στα πηγαίνω στο... Δεν έχω. Σε αυτό που δεν έχω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το δίνω, ε. Start the streaming. Για να δούμε. Τώρα πρέπει να είμαστε live. Ναι, είμαστε live. Αν είμαστε live, επιβεβαιώστε. Ναι, παιδιά, πείτε μας λοιπόν, κάνουμε... αν ακουγόμαστε σωστά. Κάνουμε live streaming από Razer Blade αυτή τη στιγμή. Έχουμε ξεκινήσει και με, Razer και με το Razer Siren. Έτσι, έτσι, το... Γιατί πρέπει να φαίνεται το λογότυπο σύμφωνα με τις οδηγίες της Razer. Το λογότυπο, λοιπόν, πείτε μας πώς ακούτε τον ήχο. Θέλετε να δυναμώσουμε το μικρόφωνο, θέλετε να το μειώσουμε, που δεν νομίζω να το θέλετε. Τέλος πάντων, πείτε μας πώς ακουγόμαστε γενικά, γιατί κάνουμε από το Blade και δεν έχουμε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που έχουμε κάθε Παρασκευή. Μουχαχά, ο Lord Winter είναι μέσα. Εγώ το έγραψα. Και κάνουμε το άριστο live stream. Τι μας τρολάρεις από το account του Παντελή δίπλα, λέω και εγώ, βλέπει Παντελή στο live stream για μία και μοναδική φορά στη ζωή του. Α, ναι, ξέχασα, το βλέπει το live stream. Γιατί έχουμε Orion the Blind Forest, γι' αυτό θα μπορούσε να πει μου χαχά ο Παντελής. Γι' αυτό θα μπορούσε να βλέπει το live stream. Τρόλαβα και εγώ τον Dragoman στο Game Cafe, δεν ήταν δικό του. Sound is good, μας δεν ήταν δικό του το σχόλιο, ήταν δικό μου στο YouTube channel, νομίζω ότι το καταλάβατε. Σήμερα κάνουμε live stream με Razer Blade, γι' αυτό μας βλέπετε και σκύβουμε εδώ μπροστά, και με το Razer Siren, για τον απλούστο λόγο ότι χρειαζόμαστε αναβάθμιση στο PC και για να μην μας κολλήσει το live stream. Fuck AMD! Πρέπει να το λέω σε κάθε live stream αυτό, fuck AMD! Και περιμένοντας τον Intel, το i7, ηρέμησα τώρα, πήρα τα ηρεμιστικά μου. Αναγκαστικά κάνουμε για σήμερα με το Razer Blade. Ενδέχεται λοιπόν να έχουμε συνεργασία και είμαστε πολύ κοντά. Μη μου ανοίγεις τον ήχο γιατί ακούγεται στο live. Εγώ το άνοιξα. Ναι, γιατί δεν εγώ το άνοιξα καν. Καλά, δεν πάτησα τίποτα. Εντάξει, λοιπόν. Ενδέχεται να έχουμε την άλλη Παρασκευή, ενδέχεται να έχουμε πλήρες PC. Να μπορούμε να κάνουμε πάλι συνάνθρωποι από το desktop. Σήμερα λοιπόν δεν θα έχει users. Ακολουθεί τοποθέτηση προϊόντος, έτσι ακριβώς. Σήμερα δεν θα έχει users, θα έχει full gameplay video, Ori in the Blind Forest. Και πριν ξεκινήσουμε, να πούμε μια καλησπέρα σε όσους είναι μέσα. Apexar, Billigant, Bone Striker, KerstPX, Dark Spirit 27, Dad Caesar, είστε πολλοί. Έλανε Θελοντής, George Evo 7, Κώστας Γατόπαρδος. Στο fake account του Παντελή που είναι Χριστιανά μέσα και του το πειράζει. Νιώσε τον Γκρίνο, κάπου το ξαναδεί. Προφέσο Σέβερος είναι αναγνώστης μας έτσι εδώ και καιρό. Τάσος Χαλκ 3000. Κάτσε να δούμε ποιοι μας έχουν γράψει από εσάς. Νίκος 97, Κίγης. Ωραία. Ευχαριστούμε Μιχαήλ που μας είπε ότι ακούγόμαστε καλά. Επιλογή για quality δεν υπάρχει και δεν έχουμε ακόμα subscribe button. AMD City Company έτσι. Καλησπέρα στο CBTK Ken. Πώς έχετε τόσο φως? Κάνουμε live stream από την Αυστραλία, έχουμε πει. Από τη Σελήνη, από το Δορυφόρο, ναι. Έτσι είναι και έρχεται όλο το φως του ηλίου. Κατευθείαν. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το Ori and the Blind Forest. Τέλεια! Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε γράψει review για το Ori. Μπείτε στο gamer.gr και διαβάστε το. Αν υπάρχει κάποιος moderator, ας δώσει link για το review. Είναι στο gamer.gr/games. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα το παίξουμε live. Δεν έχω προλάβει να το δω ή να το παίξω καθόλου. Λοιπόν, ούτε στο έχεις παίξει, και εγώ πρώτη φορά το ακουμπάω. Ωραία. Λοιπόν, το βλέπουμε. Η ιστορία έχει να κάνει με το πνεύμα ενός λευκού υπότη. Το οποίο περιπλανιέται και γιατί θα δούμε λευκού τι κάνει. Δεν ξέρω γιατί είναι White Knight. Είναι ρατσιστικό είναι αυτό. Δεν για πάμε να δούμε. Black Knight! Μα μπορεί να το τερματίσουμε να βγάλει Black Knight. Λοιπόν, skills. Αυτά είναι lay low. Για το ξεκινήσουμε. Statistics αυτά. Ριζούμε. Εντάξει, το έχουμε βάλει στην αρχή. Α, επίσης. Δεν έχουμε USB για να συνδέσουμε Gamepad. Δεν θα πω την κακία μου. Δεν θα πω την κακία μου. Αχ, το μωρέ, πώ. Ξόφησα. Το χτύπησες. Δεν ξέρω. Όχι, καλά, δεν πέθανε. Δεν τρέπεσε καθόλου. Έχω 3 hit points, Χριστιανό. Αν έχει 3 hit points. Αν δεν τα πάω καλά, μπορώ να αναλάβεις εσύ. Α, τι. Είμαι και λίγο άρρωστη. Πας με την Όπισθεν όπως το Sound of the Beast που ξεκινούσες με την Όπισθεν. Ναι, όλα αντιγραφή είναι. Αντιγραφή, γατάκια, η σαϊγνώση σας γλεντάει. Πας με την Όπισθεν. Sunken Glades. Προφανώς πάω. Έφαγα λιμία, στην τρίτη πεθαίνω. Ο Παντελής λέει ότι για να το τερματίσει πέθανε 667 φορές. Παρατρίχα 666. Ωραία, πήδα από εδώ καλύτερα. Εννοείται. Εδώ ψοφάω μάλλον. Παραγουρνότριχα. Παρακαραφλότριχα, δεν ξέρεις. Ωραία. Όχι, παρατρίχα έλεγα πάντα στη ζωή μου. Αλλά εντάξει. Κοίτα, για να φτάσουμε εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
Μπα, δεν νομίζω να πιάνει το παλιό το κόλπο. Όσοι έχετε ξαναδεί live stream, απλά πείτε. Δεν πρόκειται, δεν παίζει. Για πήγαινε από εδώ κάτω, πήγαινε μία από κάτω. Μόνο έτσι. Όχι, έχει ξαναδεί, πείτε μας, εκτός από το άλλο, έχουμε και τίποτα άλλο. Α, hold Destiny Space Jump Down. Πόσα, η Νόμπι, φιλέ! Παλιές καλές εποχές. Και Shadow Dancer και τα λοιπή κλόνη. Θυμίζει Rayman, λένε εδώ πέρα τα παιδιά. Έχει φάει ένα φύλλο από Limbo. Ναι, Limbo με χρώματα. Ο Σέβερος λέει, βάσει τη ριβιού που ανέβηκε το παιχνίδι, πρέπει να το σπάει άθλια. Ψόφισα μία! Ναι. Αν ναι, θες να διαβάζεις σχόλια να... Ναι, αλλά μέχρι τη στιγμή τα διάβασα όλα. Α, ναι, οκ. Okay. Hold Space. Τι... Ξαναπήγες από εδώ. Άμα κατά στο Space, τι γίνεται. Πες είναι Hold Space. Όχι, πάμε. Ωραία. Από εδώ. Πήγαινε κάτω, αφού το... φαγώθηκε να πάει κάτω. Το έχω. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Οκ, okay, από εδώ τι κάνουμε. Μία πήγαινε από εδώ. Προηγουμένως είχα ψοφίσει εδώ, είχα χάσει το τελευταίο hit point. Α, μπορεί να είναι αυτό εδώ. Διαπίδα. Μπράβο. Μη μου πεις, έλεος. Εντάξει, περάσαμε. Παιδιά, με συγχωρείτε, είμαι και λίγο άρρωστη σήμερα. Ωραία. Τι... Φωτιά εκεί, σε καίει λογικά, ε. Φωτιά με φωτιά. Είδες άμα μου δίνεις πάση, τι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι πήρα, you found an energy cell. Τι κάνει αυτό, you can now collect and use more energy. Remember to create the soul link and save your game. Α, έτσι μας απειλείς. Άτιμο. Hold E to create the soul link. Ωραία, κρατάς το E, σώζουμε το game. Το πνίξε στο κουνέλι, μέσα τράπη. Σωστό. Παιδιά, είναι πνεύμα αυτό που βλέπετε, δεν είναι κουνέλος. Ωχ, μας χτύπησε. Δες εδώ, ρε. Δεν το έδωσε. Ποιος σε χτύπησε. Είχε boss fight, ας πούμε. Οχ. Με το καλημέρα. Κοίτα εδώ. Δεν πειράζει, είσαι απλά πίδα. Αυτό είναι το Dark Souls σε platform. Ω, πρέπει να κάνω. Ω, τι του έκανες. Τι του έκανα, ρε. Έχει χάρη που είμαστε σε live stream και δεν μπορώ να εκφραστώ. Αλλά μπράβο. Τον γλέντισα, λοιπόν. Θα το πω εγώ. Τον γλέντισα όπως έπρεπε. Deep in the forest. We found what was lost. Το χαμένο του σουβλάκι. Τώρα δεν μπορώ να τρέξω, με αφήνει και προχωρεί. Πες, to pick up the tiny light. Τι θα γίνει τώρα, θα παίζουμε keyboard ή με mouse, αποφασίστε. Where is the tiny light? Αυτό είναι. Τι γλυκούλης που είναι. Άστο αυτό, έκλεισε ο Chrome. Okay, whatever. Πώς σου κράσαρε ο Chrome, μπορείς να μας το εξηγήσεις. Πρώτη φορά έχει συμβεί. Α, ποιος θέλει αυτό! Μα σε πιάνει το σπίτι! Ο Γρουσούζης των 7 θαλασσών. Στο τέλος του live stream θα δώσουμε ένα clandestine Steam key για πισίνα, ξέρετε. Κομπλέ. Λοιπόν, λέει, I am saying sign whatever the light and the eyes of the spirit tree. Okay. Έλα πιο εδώ το κάθισμά σου για να είσαι και on camera. Λοιπόν. Είμαι μια χαρά on camera, μην έχεις, θέλω να παίξουμε τώρα. Ωραία. 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 Tap, repeatedly use the spirit flame. Hop. Ναι, πώς θα παίξω όμως με keyboard και mouse, είναι λίγο fail αυτό. Οχ, δεν χάσαμε το μήνυμα. Τι μπορώ να κάνω. Τώρα είμαι ένα hit point. Είναι δύσκολο, by the way. Άμα ξεκινάς έτσι από την αρχή, φαντάζω πόσο δύσκολο είναι. Οπ, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, πάμε. Ωραία. Πάλι. WASD και mouse button, δηλαδή, εντάξει. Θα μου πεις και στα FPS πώς παίζουμε, αλλά σε platform δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Πιθανόν και σε κονσόλες... Πίσω. Και σε κονσόλες Xbox να είναι πιο εύκολο. Τα χρυσαφιά. Ναι. Τι είπε, τι κάνουμε, πάλι το νομίζω πας. Σου κάνει τέτοιο. Τι. Health Regen. Σαν και Glades. Τι έγινε, το πέρασες. 17% τι μόνο, τι άλλο έπρεπε να κάνω. Κάτι πάτησες μήπως λάθος. Α, όχι, βρήκες απλά το Spirit Tree. Ωραία, έχεις και άλλα χρυσούλια από εδώ. Μπράβο. Okay. Δεν δίνει health τελικά. Ναι, κάτι άλλο γεμίζει. Θα δούμε. Α, έχουμε και map. Πατάμε tab και είμαστε στο 17% του level. Πολύ περίπλοκο το map. Εκτός και αν εννοεί 17% completion. Προφανώς και εννοεί του level. Για όσο το ξέρουν, έχουμε ανεβάσει Game Cafe 7 με τον Dragoman. Πείτε, δείτε το. Sorry για το... θέμα με το αριστερό ηχείο κτλ. Μάλλον έπρεπε να μοντάρουμε τον ήχο πριν τον περάσουμε. Οπότε δείτε το χωρίς headset. Ακούστε το μάλλον χωρίς headset με ηχεία. Πώς την έκανα dodge. Την έκανα dodge. Ο παλιό πλατφορμάς πώς φαίνεται. Πάντως. Τους παίζω turbo. Τι βρήκες?
ένα live chart. Αλλά... Τι να πατήσω, τα προηγούμενα, όχι, ηρωνικά τα είπα, ξαναπάντα. Πώς μας τα δείχνει, δεν υπάρχει κάποιο controls. Menu. Κύριοι developers, έπρεπε να είχατε ένα πλήκτρο για τα προηγούμενα hints. Δεν μπορείτε να τα προσπερνάμε, να μας τα πετάτε έτσι την ώρα που παίζουμε. Αλλά ας το προσπεράσουμε. Αλλά ας ψοφήσουμε. Πού με βγάζει, ρε την παλεύει. Πρέπει να κάνω save γι' αυτό. F5. Τι F5 ρε, με το E κάνει save. Quick save. Δεν κάνει, με το E κάνει save, είναι μόνο στο σε όλα τα games, sorry κιόλας, αλλά σε όλα τα games είναι το F5. Τώρα ποιος, το όρι. Στους emulators του main. Τι, έχεις F5. Παιδιά γράψτε σας παρακαλώ, σε ποια... με F5 δεν κάνετε quick save. Σε ποια, είδες τώρα την έφαγα. Το όπνιξες το κουνέλι. Μα όπνιξα το κουνέλι. Το όπνιξε, πια δεν τη λέει ο κόσμος εδώ πέρα. Έτσι έχανα για πρόβλημα κανένα τέταρτο, όταν έβαλα το game κάθε μάνο. Τι, δε... Ψάχνε για πρόβλημα, λέει, στο ναι. Headset του. Νομίζω ότι είχε πρόβλημα το headset όταν έβαλε το game καφέ. Ναι. Νομίζω ότι είχε χαλάσει. Ρε, πετάξτε τα headset εκεί πέρα, ακούστε από τα ηχεία. Τι headset τώρα και βλακίες. Εμείς το κάνουμε γιατί το χρειαζόμαστε λόγω live stream. Ανοίξτε τα subwoofer ηχεία εκεί πέρα να το ευχαριστηθείτε. Α, λέει. Θα... Υδρώνει και ταυτάκι. Δεν κάνει. Λοιπόν, F5 ναι, Χριστιανά, λέει. Σε ποιο, πείτε μου μερικά games που σου με F5. Όλα στο The Witcher 2 λέει είναι F5. Ο άλλος λέει στο Half-Life ήταν F6. Ένας άλλος λέει, για να το λέει Χριστιανά, είναι F5. Έτσι, ναι. Μπράβο. Χριστιανά facts. Μόνο στο Witcher ήταν λογικό να είναι κάποιο παιχνίδι που έχει λιώσει. Σε όλα τα την games. Επόμενη την επόμενη φορά που θα παίξετε ένα game, Call of Duty. Πατήστε F5 και θα κάνει save. Γιατί το λέει Χριστιανά. Θα κάνει, μα κάνει. Είναι το διεθνές quick save. Να πούμε ένα ευχαριστώ στη Razer που μας σώνει με τον Blade σήμερα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση με τον AMD θα έχει διακοπεί ήδη 15 φορές το live stream. Press, ωραία, to activate spirit well. Σώζουμε και σε spirit wells και δεν χρειαζόμαστε spirits, Χριστιανά. Πολύ ωραία, μας λένε εδώ πέρα ότι με τα χρυσά μαζεύουμε XP. Ωραία. Δεν θέλουμε XP, είμαστε παράνο. Αυτό τι θα κάνει, wall jump. Κάτι παίζει εδώ. Νομίζω έχουμε σώσει ήδη το game save. Ωραία, μας το πει ήδη. Μόνο εκεί. Μας το πει ήδη. Μάλιστα. Μετά. Πολύ ατμοσφαιρικό game μας λένε. Έτσι. Σήμερα έπαιζα το PID. PID. Το save κοστίζει energy ball. Α, είναι στρατηγικό το σημείο ναι. που θα κάνεις. Αλλά στα Wells είναι τζάμπα. Κρύεται σε όλοι και τα πει. Το PID ποιο είναι, στη δημογραφία κάποιου. Pillars of... Όχι, δεν είναι. Όχι. Γράψε μας αν είναι συντομογραφία κάποιου, γιατί τώρα. Εσύ φίλε μου που είσαι το Alt F4, χω χω, το λέγανε αυτό και οι συμμαθητές μου στο γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνάσιο. Μισό λεπτό να πατήσω Alt F4 να τι κάνω, οκ. Μπορείς να τα βαρέσεις με το κλικ. Σωστά. Όχι, επειδή είναι τέτοια. Επειδή είναι αγκάθια γι' αυτό. Ναι, αλλά ίσως να μπορούμε να φύγουμε πάλι και να πάμε στην αρχή. Κάτι μου είπε πριν, αλλά... Ωραία. Κάτι μου είπε, το οποίο ναι. το χάσα. Εδώ τι παίζει. Hop. Small Spirit Light Container. Ability points. Επίσης, έχουμε κάνει level up. Λοιπόν, skills. Spirit, είναι μόνο αυτό που χρησιμοποιείς ναι. αυτή τη στιγμή. Τα άλλα είναι locked. Yep. Ωραία. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Απόψη μου. Πας προς τα δεξιά και πηδάς τις πλατφόρμες στα αριστερά. Θυμάσαι που μας είχε κάτι περίεργα πράγματα που μας χτυπούσαν. Βλέπεις, τώρα μπορείς να τα καταστρέψεις. Τώρα μπορώ να καταστρέψω, μπράβο ρε Χριστιανά. Πώς φαίνεται ποια παίζει adventures και ποιος δεν παίζει. Οπ, τα χρυσούλια κάτω, καλά πάρ' τα μετά. Σε χτύπησε, Έχω 2 hit points όμως και είμαι κομπλέ. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Πω, μ' αρέσει που αφήνει πίσω του, ξέρεις, αυτό το άσπρο φως. Ωραία, βρήκαμε μια keystone με την οποία ανοίγουμε spirit gates. Ωραία. Okay. Α, εντάξει. Αυτή λογικά θα είναι μια spirit gate, έτσι. Ναι, this spirit gate blocks us. Εντάξει. Να δω λίγο πόσο χώρο έχουμε. Δες. Αυτό δεν φαίνεται προφανώς. Όχι από το, ξέρεις. Από εκεί. Έχουμε. Ωραία.
Λοιπόν. Απλά το κλείνουμε, ξέρεις αυτό, για να μην μας τραβάει resources. Το... και αυτό επίσης. Ωραία, μπράβο. Και εδώ πέρα αυτά. Για κάνε. Είναι της, της ιδιοκτήτριας. Έχει συνηθίσει στο PC του που τα αφήνει όλα ανοιχτά και μετά κλαίγεται γιατί δεν είναι καλά. Εγώ τελάχιστα. Στο PC μου δεν έχω ποτέ πάνω από 10 tabs ανοιχτά. Για να βρούμε τις Skid Stones πάμε στο Spirit Tree και περνάμε τα Spirit Caverns. Μηνύματα. Βλέπω εδώ πέρα ο Angry Elf λέει. Ναι. Στο Game Cafe είχε πολλή πλάκα που ο Παντελής τσιμπούσε τις πατατούλες σαν κύριος. Και εσύ έπεσες με τα μούτρα στο μπέργκερ. Δεν το έτρωγες. Έπεσες με τα μούτρα. Έτσι φίλε. Είχε πάει το στομάχι στην πλάτη. Πεινούσε. Τι να... Και πού να δεις στο Game Cafe το 8 πως τρώω τα μπέργκερ εκεί μέσα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο Κάμσροκ και παρεπιπτόντως είναι τα F5, τέλος πάντων. Επίσης κάτι τελευταίο λέει ο Rab Style, ναι, το game είναι open world χωρίς σημεία stop για loading. Υπάρχουν μέρη που θα είναι προσβάσιμο μετά που αποκτήσεις νέα powers. Πολύ ωραία. Καμιά βοήθεια παιδιά για εδώ, όσοι το έχετε πει ήδη παίξει. Για να δούμε, όπου, κάτσε όπου... δεν πήρε stone key, δεν πήρε gate key. Πάτε το κλικ. Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν ανοίγει. Μήπως θέλει και από εδώ άλλο ένα. Μήπως πρέπει να βρούμε και ένα δεύτερο. Ναι. Γιατί αυτό πρέπει να είναι ναι, σίγουρο. Ωραία, λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα ανεβούμε πάνω. Τεσπα. Προσπάθησε να πηδήξεις. Ωραία. Εντάξει. Α, hold shift to grab and move objects. Α, κάτι πρέπει να κάνουμε από εδώ προφανώς. Ναι, λογικά θα ανεβείς έτσι. Και με αυτό σκαρφαλούς και επαναλαμβαίνεις και μέσα. Πρόσεξε, δεν μπορεί να έχει κανένα μυστικό. Να το. Τι ήταν αυτό? Ήταν το δεύτερο. Μπράβο. Πάμε να το ανοίξουμε. Ναι. Ήθελες αλλά... να κάνουμε την grinding. Όχι, απλά να δω λίγο τι έχει από εδώ, τίποτα άλλο. Και πάμε να ανοίξουμε την πύλη. Απλά μην αφήνεις και αυτά γιατί είναι XP. Μην αφήνεις τα χρυσούλα. Ναι, εννοείται. Energy shard, restore power. Έτσι. Οπότε παιδιά σκοτώνετε κακούς. Δεν σας δίνει μόνο XP, σας δίνει και άλλα πράγματα. Ωραία, εδώ νομίζω το έχουμε περάσει όλο. Πάμε να ανοίξουμε την πύλη. Κάτι. Φύγαμε. Ναι. Ωραία, πάμε στην πύλη. Άνοιξε. Είδες, έθελε δύο. Άνοιξε. Άνοιξε, θα έχεις. Άνοιξε, σου Σάμι! Λες να θέλει κλειδί και πάνω, ε. Αυτό νόμιζες κι εσύ. Λες έχει μια τρύπα πάνω. Είναι κλειδί, δεν είναι. Ωραία. Πάρε τα χρυσά. Τι έχουμε εδώ. Α, ναι. Spirit... Γιατί θα εξαφανιστούν, ναι. Spirit ναι. Caverns και Hollow Grove. Πού να πάμε. Spirit Caverns εννοείται, στο Grove ήμασταν. Όχι, εννοώ πως είχε πάνω Hollow Grove. Νομίζω πως όχι. Εδώ πάνω, μήπως και από εδώ Hollow Grove, γιατί έρθαμε από κάτω. Για πάμε, θέλεις να πάμε. Πάμε Spirit Caverns μιας και το πες. Ας ευχαρίστω. Οι κυρίες προηγούνται, δεν το έχει... Στο δρόμο που δίδαξε ο Παντελής. Έτσι. Μπράβο ρε Παντελή. Παίζει άμυνα ο Παντελής, αλλά στην κόντρα επίθεση... Είναι τρισμέγιστος. Και κλασικά εδώ θέλουμε πάλι. Spirit ναι. Gate, οπότε. Κοίταξε, εδώ λοιπόν, όμως πάμε κάτω. Με το S. Με το S. Πήγα να πατήσω το E. Αλλάζει το save. Άρα όλο και κάτω θα κρύβει εδώ κάτω. Και πάρει και τα χρυσά όποτε θέλεις, έτσι δίνουνε. Τι έκανες εκεί πέρα. Πήρα ability point. Α, ωραία. Μια χαρά. Create a soul link. And tap E. Ωραία. Πώς να το κάνουμε το soul link. Δεν έχω ιδέα. Καλά, θα το δούμε. Λογικά θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Λοιπόν. Οφ. Μια χαρά. Σε γλεντάζω τον Ταρζάν. Ω, αυτός είναι πιο ζώρικος. Αρχίζει και το AI. Σε γλεντάει σαν την Τζέιν. Ναι. Σαν την Τζίτα. Τι Τζίτα. Ω, κοίτα εδώ το δες. Ναι. Ήταν η σκιά μιας αράχνης από αυτές που σ' αρέσουν. Αχα. Φαντάζεσαι να έχει άλλες τέτοιες εκπλήξεις. Ω, κοίτα κάλυψη που βρήκα. Άντε, για. Έτσι, bug. Το βρήκαμε. Το glitch. Το glitch, ναι, μόνο σε αυτό το σημείο. Μετά δεν έχει χάρη. Λοιπόν. Πώς πήδα. Δεν πηδάς. Λογικά πρέπει να πηδάς εδώ πάνω. Κι δηλαδή, εγώ έτσι νόμιζα. Ναι, φαίνεται ότι ανεβαίνει στον μπάσαλο, αλλά δεν ξέρω. Εκτός και αν πηδήξω και με σκοτώσει και. Όχι. Δεν θέλει. Δεν γίνεται. Δεν πειράζει, πάμε από άλλο δρόμο. Αν με χτύπα... Α, κάτσε ρε με το shift. Να το. Απλά έχει τους πάσαλους λίγο και μπερδεύει, αλλά... Σε μπερδεύει. Όχι, τώρα... κάτσε κάτω τώρα. Α, μπορούμε. Εντάξει, πέρασες. Μάγκας, μπράβο. Μάγκας.
Από σήμερα το γράψαμε και στο site. Ζοκ και Δημήτρης Αραμπατζίδης είναι οι νέοι συντάκτες μας. Έτσι. Μεγάλο τέτοιο. Μεγάλες μεταγραφές. Έτσι, μεταγραφές, μπράβο, γιατί δεν μου ερχόταν. Και ο Ζοκ θα γράφει κάθε Τετάρτη στήλη για τα Indie Games και ο Δημήτρης Αραμπατζίδης έχει άρθρα, reviews, πολύ πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα, έχεις καμιά ιδέα για το πώς φεύγω? Διαβάζω λίγο εδώ πέρα τι λένε. Ναι, πες. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν και στην Κάζαλ και στην Ελένη που είναι οι moderators μας. Το ωραίο είναι που ο Μάνος βλέπει τα χρυσά και πηδάει από πάνω. Εντάξει, τα παίρνω όμως μετά. Καμιά... Έχει τη βάση του. Καμιά ιδέα, παιδιά, πείτε μου για εδώ. Τα πράσινα στο πάτωμα κάνεις jump πάνω τους και σου δίνει πίσω health. Άμα βρούμε πράσινο, ευχαριστούμε. Ναι. Καλησπέρα, ωραία. Κούνα την πέτρα, εντάξει. Αυτό είναι από πριν, ναι. Παιδιά, το The Witcher 3 δεν είναι τώρα. Τώρα παίζουμε το όρι. Το Witcher 3 το Μάιο. Το Μάιο. Λοιπόν, Soulink είναι το save. Α, Soulink εννοεί το save. Κάνει save στη λευκή φωτιά. Εντάξει, okay, είναι, το ξέραμε αυτό. Άμα θα μείνω με ένα hit point θα κάνω επιτόπου save. Δεν μας λέει. Can you smell where the rock is cooking? Αυτό είναι για WWE, WWF fans, είναι λίγο παλιό. Μεταγραφές αεροδρομίου στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Εσείς τα ξέρετε αυτά, whatever. Φίλε, αν κάνουν άλλοι καλύτερες μεταγραφές, να μας τις υποδείξεις. Ο Κάστη λέει καλησπέρα, παίζει να είναι παιχνιδιά. Α, κάτσε, εννοούσε αεροδρομίο. Τι εννοείς, ότι είναι μόνο για να υποδεχθούν τον παίχτη ή ότι θα παίξει ο παίχτης μπάλα? Για δώσε λίγο explain, γιατί το μεταγραφές αεροδρομίου έχει διάφορες έννοιες. Χτύπα το ξύλο, λέει, να πέσει ο βράχος. Μάλλον θα εννοεί. Χτύπησες κανένα ξύλο. Χτύπα ξύ. Χτύπα ξύ. Όπα. Έσωσα. Game save. Λοιπόν, ο προπαντής μας λέει Μάνο, PID λέγεται. Α, PID λέγεται το game, είναι στο Steam. Puzzle, platform, indie. Ναι. Νομίζω ότι από εδώ πάω καλά. Λοιπόν. Για να δούμε. Ναι. There were those that turned to hope. Λέει ο σοφός γέροντας. Και περνάω τη γέφυρα. Τώρα πάει πιο σιγά. When she ravaged and killed, να μας πει πως ξοφίσαμε. Ποια είναι η she? Έλατε. Εμείς ξέρουμε ότι είμαστε... Θέλω μια μπάντας γυναίκα πολύ όμορφη. Έλατε με τα σπίτι του. Εκεί. Το πέρασε. Feel the light of... Feel the spirit inside. Για να δούμε. Πώς. Α. To absorb the light. Ποροθιές γουστάρεις. Ναι. Πάρε λίγο φως. Wall jump! Wall jump, τέλεια! Πολύ χρήσιμο. Ωραία. Press space continuously to leap. Εντάξει, εύκολο. Φίλε, αυτό είναι απαραίτητο. Κοίτα. Showing ready. Χαχα, κοίτα πώς πάει. Αυτό πραγματικά σου λύνει τα χέρια. Ωραία. Μάλλον δεν έχει κάτι άλλο από εκεί, έτσι. Ωραία, ναι, άρα πάμε πίσω. Οπότε μπορούμε να σκαρφαλώσουμε, από εκεί, μπράβο, που είχαμε θέμα. Σε μέρη που μας είχε εμποδίσει και δεν μπορούσαμε να πάμε. Τώρα θα πάμε. Κοίτα εδώ. Τ' αρέσει. Πώς σου φαίνεται, by the way, το πληκτρολόγιο του Blade? Καλό είναι. Είναι και αθόρυβο. Ναι. Καμία σχέση με τα μηχανικά που διαφημίζει η Razer. Οπ. Με το E, access, tap E. Ωραία, ability 3. Α, εδώ είμαστε, ρε. Απίστευτο. Το εντάξει. Ability 3 που έχει, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σχήμα. Ultra defense, reduce damage inflicted by enemies. Request ωραίο, triple φαίνεται. Jump. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα εδώ. Rekindle allows reusing soul links and shortens cooldown. Έχουμε spirit magnet, most pickups no flow to worry. Αυτό. Που δεν τα παίρνεις και πηδάς από πάνω τους, θα σου έρχονται μόνο. Allows you 3 time flames before recharging. Το κάθε ability tree φτάνει σε κάποια σημεία. Εδώ φτάνει στο ultra spirit flame. Όπου τα σπάς όλα. Εδώ φτάνει στο sense, allows all the sister walls. Οπότε ξεκλειδώνεις. Αυτό είναι πιο stealth φάση. Και εδώ, όπως είπαμε, ultra defense είναι για την καλύτερη άμυνα. Τι θέλεις να πάρεις, εγώ θα έπαιρνα ή το τρίτο ή το δεύτερο. Είναι πώς θέλουμε να το χτίσουμε βασικά. Τι το quick flame, για να δούμε, τι είναι το quick flame. Αλλάζει σου 3 flames before recharging. Γιατί να μην το κάνεις αυτό. Ναι, αυτό είναι καλό, οπότε παίζουμε πιο attack έτσι. Ωραία. Και μετά, most pickups now float, αυτό που είπες εσύ, ας το πάρουμε για να μην χρειάζεται να τα προσπερνάω εδώ. Έλα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το τροκτικό. Πώς θα πάμε τώρα απέναντι? Πήδα απ' την άλλη! Ναι.
Ω, είδες, του μπάνω. Εντάξει, τον κάναμε τον Όρη και ήρθε και πάνω σου το χρυσό. Έλα, έλα. Θέλει πολύ button mashing στο space. Οπ, δεν το είδα αυτό, ρε. Πρέπει να πηδήξω απέναντι. Εντάξει, θα πηδήξεις απέναντι και θα σκαρφαλώσεις απέναντι. Εντάξει, ο χειρισμός είναι πολύ ρεαλιστικός. Αντιγράφει, δηλαδή, τις κινήσεις ενός κουνελιού, κατά βάση. Όχι, το κουνέλι νομίζω δεν σκαρφαλώνει έτσι εύκολα. Αλλά... Τι να σου πω, εγώ κάτι κουνέλια που είχα πέθαναν, οπότε δεν ξέρω να σκαρφαλώνουν. Δεν πρόλαβαν ποτέ να σκαρφαλώσουν. Τα έπνιξες. Όχι. Ναι, τώρα με πια συγκεκριμένα. Πώς πεθάνανε? Το ένα πέθανε, το βρήκαμε πεθαμένο. Και το άλλο πέθανε από τη στεναχώρια του. Επειδή πέθανε το πρώτο. Πέθανε το άλλο γιατί ήταν αντρόγινο. Έλα ρε, τι. Ήταν αντρόγινο. Ναι. Ναι. Κρίμα, δεν είχε ρε, με ποια κουνέλα να πάει μετά ο άλλος και τα έπαιξε. Εμένα πέθανε γιατί η αγία μου το είχε κάνει σούπα, δεν κάνω πλάκα. Τι τρολ που είσαι! Γιαγιά, ξέρω ότι δεν με βλέπεις τώρα. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Έλα, σιγά μην κάθεται η γιαγιά μου στο... Ψόφισε. Μου πεις ότι ξεκινάω από δεύτυχος που... Κάνε οικονομία στα saves βασικά. Ε, ναι. Είμαι διάκονος που θα λέγει και ο Παντελής και στα saves. Λοιπόν, και είχα και κάτι χελονίτσες. Να χελονιτζάκια, νομίζω θα πει. Ναι, έκτραφα τα χελονιτζάκια και το Splinter μαζί, ναι. Ντονατέλα αγαπημένος, είχε τεράστιο range στο κοντάρι. Τέλος πάντων, είχα και χελονάκια τέτοιες. Θυμάστε παλιά που ήταν τη μόδα οι χελώνες που τις βάζαμε σε ενιδρία. Είχε κανείς σας, γιατί εγώ είχα. Είχες κι εσύ. Εγώ είχα νομίζω δύο φορές είχαμε πάρει. Κλασικά από τα πανηγύρια έτσι, γιατί εδώ στο ελληνικό είμαστε χώριο, ήμασταν. Εντός αγωγικών τα πλάκα κάνω. Και είχε το πανηγύρι του Θωμά. Το οποίο πρέπει να είναι νομίζω κοντά, κοντοζυγόνι. Και είχαμε, ξέρεις, στο πανηγύρι σκάγανε πολύ και πουλάγανε τέτοια. Χελονίτσες μέσα σε ενιδρίο. Και τις έπαιρνες όπως είναι, σου δίνανε και την τροφή και πάρτες. Το οποίο ήταν κάπως μακάβριο, ρε παιδί μου, να ξέρεις να έχεις τη χελώνα. Ναι. Και να ξέρεις ότι απλά την πήρες για διακοσμητικό στοιχείο για να την εκτρέφεις, ας πούμε. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα, αυτή είναι στεναχωρημένη. Ξέρεις τι έπρεπε να έχεις κάνει εδώ, by the way. Έπρεπε να είχες σύρει την τέτοια. Είχε πέτρα πίσω. Α, να έχεις, να έχεις σύρει, να έχεις σύρει, κάνεις και διαφήμιση στην Apple. Σίγουρα. Πάντως αυτό με τη χελονίτσα, εντάξει, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Άντε για. Και εγώ λυπόμουν τη χελονίτσα που είχαμε, νομίζω ότι απλά μισούσε τη ζωή της και εμάς μαζί. Και μετά τι να έκανες τη χελώνα, πεθανέ. Σώσε! You cannot create a link in an unsafe zone. Fuck you! Fuck you! Και αυτή fuck you είναι σαν να σου λένε γιατί, με αυτό που γιατί, κάνουν. Γιατί, γιατί φταίει η AMD. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Μπράβο, γιατί η AMD φταίει η... Α, μπορείς να κάτσεις και από κάτω. Εντάξει. Πρόσεχε! Φταίει η AMD. Πω, εντάξει, σε αυτό το παιχνίδι σε παρατεχνίσαι. Φταίει η AMD πιο πολύ και από το Λουκά Βίντρα. Φταίει η AMD. Γενικά στα platform είμαι καλός. Μπορώ να ανεβάσω τα points μου στο intro των users. Να ανεβάσεις και τα δικά μου, σε παρακαλώ, στα fighting. Άμα με νικήσεις Street Fighter ξανά. Καλά, έλα τώρα live. Έλα από εκεί. Tekken. Και Tekken. Ούτε γύρω στο Tekken. Dendora live κάτι με... Α, με τον τέτοιο να... Ποιος είναι αυτός που κόβει damage, ο Μάικης που... Όχι, με τον Μάικης παίξαμε τέτοιο. Ναι. Σολικάλι. Ποιος είναι ο Άσταροθ. Ναι. Πάρε να έχεις. Βέβαια, μου παίρνεις τον Άσταροθ που έχει ένα ρίτσα. Ναι. Αυτό. Γιατί και ντάμαζε να. Και ντάμαζε να. Όχι, να πάρεις Άσταροθ. Να πάρεις Άσταροθ. Όχι, κυρία, δεν θα πάρω Άσταροθ. Έτσι, όταν χάνουν από μένα λοιπόν στο Street Fighter, να λένε μου παίρνεις το Ρίου, κάνει χαντούκιν. Και εγώ παίρνω το Ζάντζεφ και χάνω. Πάρε και στο Ρίου, ρε φίλε. Κατάλαβα. Έτσι είναι τα fighting. Πάρ τον Άσταροθ και κόψε φέτες. Έτσι απλά. Ωραία. Για να κατέβουμε τώρα. Από εδώ δεν ήρθαμε. Από εδώ ήρθαμε. Ήρθαμε. Πού πάμε τώρα. Από πρέπει ήρθαμε. Να βγάλουμε ένα key. Αν στο δίνα τώρα μπορείς να βγάλεις άκρη. Όχι. Θέλω να σε βλέπω να παίζεις. Εντάξει. Δεν ξέρω να πηγαίνω σωστό δρόμο. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά θα το όσοι μας βλέπετε και το έχετε παίξει, βοηθήστε λίγο. Πηγαίνω σωστά ή... Όσοι μας βλέπουν βασικά δεν το έχουν παίξει. Όχι, υπάρχουν κάποιοι που είπαν ότι το παίξαν πριν. Δεν διάβασα μηνύματα που. Δεν νομίζω ότι είπε κάποιος ότι το έχει παίξει. Παιδιά, το έχει παίξει κανείς, για σχολιάστε. Αλλά ένα key θέλουμε.
Γεια σου Μάνο, λέει, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πού είσαι Division 2, δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Ρε εσείς, δεν ανέβηκα Division 2. Για ένα γκολ έχασα την άνοδο. Όσοι τώρα την Τετάρτη και επίσης τσαντίστηκα και δεν το ανέβασα απλά. Sorry, κιόλας δεν το βλέπατε. Μάνο, Αλάνι, φαν στο FIFA, αλλά και εδώ θα σε απολαύσουμε. Να είσαι καλά. Την Τετάρτη, γιατί για να ανεβάσει ένα βίντεο θα έχει νόημα. Τώρα εντάξει. Την Τετάρτη θα ανέβω Division 2, θα τα ανεβάσω ρε παιδί μου. Τώρα να δείτε την απογοήτευση στο πρόσωπό μου. Έκλεισα το streaming μισή ώρα νωρίτερα, 25 λεπτά. Πέταξα το Steam key στο chat, όποιος το προλάβει και έκλεισα. Δεν ξενάρωσα τελείως. Δεν το ήθελα κανονικά το live stream, για κανένα λόγο. Ένα το έπαιξε, λέει το τελείωσε μόλις. Rabbit style. Είδες. Αν μπορείς, βοήθησε μας εδώ που βρίσκουμε το δεύτερο κλειδί για να ανοίξουμε την πύλη. Είσαι σαν κουνελί! Λέγω φαντασματάκι το είπε. Ένα ψόφιο κουνέλι είναι. Ωραία. Δεν μπορούμε να ανέβουμε από εδώ πέρα, Δες μου πως σου πει κανείς που πάμε. Ο Σπύρος τη ρώτησε, μου λέει, δες πιο πάνω το μήνυμα. Καλησπέρα και σε ένα 689. Σπύρος λέει, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, τι παιχνίδι είναι αυτό. Γράφει πάνω, γράφει πάνω. Μάνος ρωτάνε για μια φωτό που ανέβασες. Ναι, ήμουνα 4 χρονών. Είναι μεγάλο και open world, ανέβασε level αρχικά. Επίσης use the map συχνά. Ναι, καλό τι. Μπράβο, 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 ναι, πραγματικά. Ναι, ναι, comment of the day. Το use the map. Ναι. Και εγώ το είχα ξεχάσει. Συγγνώμη, έχουμε συνηθίσει map σε platform. Ναι, είναι λίγο... Ποτέ. Είναι καλό ότι υπάρχει. Όχι, είναι πολύ καλό. Μου δίνει και εμένα ιδέες. Γεια σας από Θεσσαλονίκη, λέει. Γεια και σε σένα. Δεν το, το κατάλαβε. Εγώ το κατάλαβα. Εντάξει. Ένα πατημένο κουνάβι είναι! Γιάννη, το live της Τετάρτης πάλι δεν μπορείς να το βρεις, σου ξαναλέμε. Γιατί δεν ανέβηκε. Γι' αυτό δεν μπορείς να το βρεις, όχι γιατί έχεις εσύ κάποιο θέμα. Λοιπόν, πες τους πως ανοίγουμε. Παιδιά, όταν ανεβάζουμε βίντεο στο YouTube, το λέω και ντρέπομαι, δεν έχουν καλή ποιότητα τα live του Twitch σε PS4. Σε PC έχουν γιατί τα παίρνουμε από PC. Οπότε, το link ποιο είναι, μπορείς να ανοίξεις νέο tab. twitch.tv/records/videos. Για να δει τα προηγούμενα live stream, ο φίλος. Θα σου πούμε να το δεις από το Twitch τώρα, όσοι είστε και θέλετε το δείτε. Θα το ποστάρω και στο users group, υπάρχει τρόπος να το δείτε μέσω Twitch. Κρατήστε το για μετά όμως, μην χάσετε το live. Πάει, gayword/profile. Θες να δοκιμάσεις μία. Fast broadcast. Να το δούμε και... Να μπω τώρα. Ναι, δοκίμασε το μία και δώσου το link άμα είναι του παιδιού. Fast broadcast. Αυτός που το έχει τερματίσει ας με βοηθήσει. Δεν το βρίσκω όμως. Το τελευταίο που βρίσκω είναι Shiftlinks Coop. Ναι. Τι παίζει? Παίζει ότι το έσβησε από τα νεύρα μου. Συγγνώμη παιδιά, δεν έχω ξανανιώσει μεγαλύτερη απογοήτευση από το να χάνεις την Division 2 για ένα γκριμαδο γκολ. Ένα γκολ! Μία νίκη να είχα πάρει αντί για ισοπαλία. Ο Rabbit μας λέει ο Χρυσός. Sorry. Συγχωρεμένος, δεν πειράζει. Οι fans αγαπάνε. Λοιπόν. Ένα γκολ στο 75 ήτανε! Έλα, πες. Ο Rabbit μας λέει, ο χρυσός κύκλος στη μέση του UI είναι και το XP Progress. Το ξέρουμε, ναι. Αυτό το είδαμε από πριν και το νούμερο στο κέντρο του είναι τα Available Points που έχεις για να αγοράσεις skill. Θα γκριντάρουμε, λέει, μέχρι να πάρουμε το επόμενο skill. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, έχουμε στο ίδιο σημείο κάνουμε σβούρες. Κάτσε ρε Σιμάνο, πήγαινε... Πάνε πίσω. Πάνε... Ωραία, από εδώ είναι dead end. Είναι το κλασικό που μετακίνησε αυτό και προχώραγα. Θες να ξαναδείς πως μας είπε κάποιος. Θυμάστε που βρίσκουμε το δεύτερο κλειδί. Δεν μπορώ να μην συνέχει από εδώ, δεν μας έχει πει κανείς κάτι. Γύρισα πριν 5 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Προχώρα. Εντάξει. Θέλουμε το δεύτερο κλειδί. Πού είναι το δεύτερο κλειδί? Το έχεις βρει το πρώτο? Το έχω βρει το πρώτο. Είσαι σίγουρος? Mm-hmm. Το έχω, παιδί μου, έχω πάει στην πόρτα να το ανοίξω. Ωραία, ανά, το εδώ δεν είναι. Μα αυτό το είχα πάρει πριν. Προχώρα. Μη σκέφτεσαι! Με χτύπησε! Το λάγο φαντασματάκι. Ένα. Πρώτο. Ωραία, πυροβόλα.
Να είναι το προηγούμενο. Πέθανες πριν. Πέθανα προφανώς. Καλά έκανες. Δικαίωμά σου. Καλά. Hold shift and grab. Ανά το ρε. Πω, δεν το είχα προσέξει. Από μια βλακεία. Είδατε. Όχι ρε μα... Τι στο κα... Τι στο κάτι άλλο θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, κάτσε να κάνω save. Κάνουμε και live με παιδιά που είναι κάτω των 18. Οπότε. Δεν με ενδιαφέρει να μην βλέπουν το live. Το streaming είναι για να τον 18. Το έχω ξαναπεί εγώ αυτό, ειδικά τις Τετάρτες. Τις Τετάρτες παίζει να με κλείσει και το σουρού άμα συνεχίσω έτσι να βρίζω την ύλη. Έλα ρε. Να σου πω πάλι ένα μυστικό. Σε έβλεπα μια μέρα, μια Τετάρτη μαζί με τον αδερφό μου. Ναι. Και έτσι όπως σε βλέπαμε, που έβριζες τάχονες, λέω στον αδερφό μου, ξέρεις τι ταιριάζει τώρα. Τι, λίγο Ramstein. Και έβαλε να παίζει το έτσι. Έβαζε να παίζει του Χάστ και εγώ. Και εγώ έπαιζα live και έβριζα. Ντροπή σου! Και τέριαζε. Τέριαζε απόλυτα τον του Χάστ, έτσι να μάρε και εσύ. Α! Πουτάνα EA! Ναι! Και να μιλάς έτσι. Και μετά λέω, δεν το κάνω και ένα record. Και το τράβηξα και ένα βίντεο. Πού είναι το βίντεο? Είχα τραβήξει μαζί και άλλα tabs που είχα ανοίξει. Βλακεία, το τράβηξα χάλια και μετά το σβήσα. Sorry, παιδιά. Το σώσα. Θα το σώσω και επίσημα. Πίδα. Save. Έσωσα. Το Game saved. Ωραία. Το έμαθα το μάθημά μου. Μοχλός. Ψόφα, δεν με ενδιαφέρει. Τι! Τι σε σώζει με το αρχικό health. Fail. Λάκα κάνεις. Fail. Να παιδιά, γιατί δεν είναι game για παιδάκια. Το όρι. And the blind forest. Ναι ρε παιδί μου, είναι game τώρα άμα θες να γίνεις πλατφορμάκια σαν άγριος. Σαν τον Παντελή. Πάλι ψόφισα. Πάμε πάλι. Ability τρίναν οι ώρες σου ρημάδι. Α, άμα πέσεις πάνω ψοφάς, ε. Στο τέλος σου λέει και πόσες φορές ψόφισες μόλις τερματίσεις. Α, τώρα πήρα το hit point. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Κοίτα ρε μου την έριξε. Σε χτύπησε. Όχι, δεν έπαθα κάτι. Τι είναι αυτό, δύο. Όχι, map stone. Ωραία. Return this to map stone to unlock a new area map. Εδώ ανοίγουμε τίποτα, μπα. Μπα. Πισόπλατα. Όχι. Από εδώ δεν ήρθαμε. Από εδώ ήρθαμε. Πείτε από εκεί. Ωραία, πήραμε το κλειδί. Ability point, ωραία. Ωραία, τέλεια. Να πάρουμε κι άλλο ένα. Θα πάρουμε ό,τι έχει σχέση με σκαρφάλωμα, αναρρίχηση, άλμα. Να γλιτώσω επιτέλους. Τι πατάμε. Εψιλόν, νομίζω. Το εψιλόν σώζει. Όχι. Ποιο ήταν? Wall jump το έχουμε. Παιδιά ποιο είναι, βοηθήστε λίγο. Τι, help us. Πι. Πάτα το πι. Ποιο κουμπί ήταν παιδιά, το είναι τέτοιο. Το tab ήταν χάρτης. Βοηθήστε μας, πού είναι τα abilities, γιατί το έχουμε ξεχάσει. Να πείτε μία για το ability. Γράψτε μία. Βασικά θα δω και στα controls μέχρι να μας πούνε. Shift, space, speed. Ή εγώ δεν βλέπω κάτι ή δεν ξέρω. Πού είναι το... Είμαι μέχρι και στα controls. Μάλιστα. Πατάς ή λέει κάποιος, όχι στο save spot, άλλο αυτό. Όχι, παιδιά το E είναι save. Πάρτα. Σε μένα το λες αυτό. Όχι σε μένα. Λέω κι εγώ τι σου έκανα. Άλλος. Α, press E. Να, πάλι το E είναι. Πάτα, εδώ που είσαι. Ρε εσύ ξέρεις τι γίνεται, τώρα κατάλαβα. Ή πρέπει να είναι, ή το πατάς δύο φορές, ή μπορείς να το κάνεις μόνο στο save. Βλακεία. Ωραία, τι θέλεις να πάρουμε. Κάτι που να έχει σχέση με άλμα, να γλιτώσουμε, να φύγουμε από εκεί πέρα. Ωραία, μην πας τόσο γρήγορα για να τα δούμε. Triple jumping. Δεν μπορείς να το πάρεις, αυτό είναι πολύ, λοιπόν, πολύ μακρύ. Reducing soul links and shortens the cooldown timer. Ωραία, λοιπόν. Makes most pickups show on the map. Εντάξει, ναι, το άλλο. Increase the strength of the... Α, αυτό είναι για πιο strength. Ποιο ναι, θα πάρεις. Εγώ θα έλεγα αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ναι, και εγώ το μεσαίο θα έπαιρνα. Triple jump, δεν έχει νόημα.
Ναι. Το μεσαίο, έτσι, map markers. Ναι, και εγώ αυτό θα έπαιρνα. Πάμε, ναι. Έχουμε και άλλο ability. Όχι, ένα έχουμε. Άρα θα μας εμφανίζονται αυτά που πρέπει ωραία, να μαζέψουμε. Για δε σε μία το map. Σε περίπτωση που έχουμε στραβωμάρα. Είμαστε εδώ. Εδώ έχουμε πάει. Θυμάσαι το μεγάλο που πήραμε το άγαλμα που το τσιμπήσαμε. Ωραία, λοιπόν, τι είναι αυτά τα χρυσά. Α, μήπως είναι εδώ το... Λες. Ωραία, για πάμε εδώ και να προσπαθήσουμε να ανέβουμε εδώ. Τι λες. Πάμε εδώ πάνω. Ναι, για πάμε. Αυτό που κρατάω από αυτό το παιχνίδι είναι ότι... Ναι, πρέπει να ψοφήσει άλλος τελείως και τα κατακάθια του ακόμη για να μπορέσεις να περάσεις. Αλλιώς θα τη φας. Είναι λίγο fail αυτό. Ωραία, map. Από εδώ είναι η πόρτα. Και έχουμε μόνο ένα fragment. Από εδώ είναι η πόρτα, άρα δεν πάμε από εδώ. Άκυρο. Από πάμε από κάτω και πάμε να πάρουμε το χρυσό που έχει εδώ πάνω. Και πώς θα περάσουμε από κάτω, τι έχει εδώ πέρα. Α, το fragment. Αυτό είναι fragment, είμαι σίγουρη. Λες. Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ή και... Όχι. Όχι, ναι, space και κάτω. Space και κάτω. Ωραία. Βλέπεις, σώζεις και... Οπ, σώζεις και εκεί χρησιμοποιείς τα abilities πάνω στο save point σου. Άρα έχει δίκιο ο φίλος που λέγεται. Πάτα μία. Tab για χάρτη. Πού είμαστε. Εδώ, α, δεν είναι fragment πάνω. Αυτό, ήταν save point. Είναι save point. Ναι, το fragment, ωραία, άρα πάνω. Κάποιο χρυσό μπορεί να θέλουμε προφανώ. Ωραία, για πάμε. Το θέμα είναι και πάνω έχουμε πάει. Αυτό εδώ, συγγνώμη, πώς το χρησιμοποιείς αυτό το πραγματάκι. Μάλλον για wall jump, αλλά. Κάτσε, δεν νομίζω να είναι τελείως άχρηστο. Παλιά εδώ πάνω πήγα στο. Ναι, πήγες. Πήδηξα και πήγα. Συγγνώμη, τελείως από κάτω τι έχει. Έχει πέσει. Κάτσε να δω κάτι. Ωραία, και πες ότι πώς το χρησιμοποιείς αυτό. Εδώ έχουμε, προέρθει από εδώ. Α, έχουμε έρθει, μπράβο, έχεις δίκιο, πλακία μου. Για δες το chat, έχει... Κάντε, για το save λέει, κάντε save όπου θέλετε, κρατώντας press το ε. Εντάξει, το ξέρουμε. Ωραία, αυτό που είπε ο Μάνος μόλις λέει, τα χρυσά στο map είναι κρυφά XP bundles. Σόφος. Βγάλαμε άκρη, μπα. Όχι ακόμα. Δεν πειράζει, πάμε, θα το βρούμε. Πρέπει δεν να είναι κάτι. Πάνω, λογικά. Αλλά... Κοίτα εδώ το τρόλ. Όλο με γλεντάει αυτό το τρόλ. Εδώ θέλουμε το βράχο σου έχει πάει από εκεί, γιατί έχουμε κάνει save. Σαν καλά παιδάκια. Ωραία. Σαν καλά παιδάκια. Εδώ πάνω ήταν το χρυσό, το βλέπεις. Α, εδώ να, είναι το τώρα. Χρυσό. Στραβωμάρα. Αλλά άλλο αυτό. Ωραία. Και άλλο το fragment που θέλουμε. Το πήραμε. Αυτό το πάνω με το πάρουμε, δεν θα μας κάνει. Χρυσό είναι και αυτό. Εμείς θέλουμε fragment. Τα fragments όμως είναι κρυφά, δεν είναι κρυφά. Εκτός και είναι εδώ κάτω, είχε fragment και δεν το κατάλαβα, αλλά δεν νομίζω. Δεν έχει εκεί. Δεν νομίζω να είναι fragment αυτό. Θες να πάμε όμως μία, γιατί στον δρόμο μας είναι. Τι να κάνω. Για τρία μονοπάτια έχει. Πηδάει. Mm-hmm. Έχουμε ξανάρθει από εδώ. Όχι, είναι απλά το δέντρο. Το δέντρο που πήραμε ήδη αυτό που πήραμε. Α, τώρα όμως μπορούμε να πάμε πάνω. Μπορούσαμε και πριν νομίζω. Γιατί πήραμε το wall jump. Αλλά το δεν κάνουμε κάτι. Ναι, δεν έχει νόημα. Εδώ μπορείς να κάνεις link ή κάτι τέτοιο. Μπα, τίποτα. Ωραία. Κανένα νόημα. Άρα απλά έτσι είναι το δέντρο. Καμιά... Δεν πειράζει, τουλάχιστον το είδαμε. Υπάρχουν fragments φανερά, φαίνονται με σύμβολο στο maps. Και fragments κρυφά πίσω από τείχους. Ωραία. Μην μου πεις ότι είναι το πρώτο κρυφά, ακόμα δεν αρχίσαμε. Το τζουρινάκι να φωνάξουμε να το λύσει. Και το μοσχονά που είναι old school. Λέει ένας, κάπου ο Μάνος νομίζω βρήκε έναν τοίχο που τον μπλόκαρε που είναι παχύς και μπλε. Εκεί κάνεις κάτι. Παχύς και μπλε, mm-hmm. Να σου πω κάτι, θες να ανοίξεις κανένα walkthrough. Γιατί... Εγώ θα σας το ζούλα να ανοίξεις γιατί δεν το χρειάζεται. Ναι, σίγουρα. Ναι, γιατί δεν πάμε προς τα πίσω, δηλαδή όλο πας από εδώ πέρα. Πού να πάω, από εκεί, δεξιά. Πάμε πίσω, ναι.
Μια χαρά, πάμε. Γιατί άμα βρούμε, άμα βρούμε τρόπο για να πάμε εδώ κάτω. Τι λες? Άμα βρούμε, άμα δεν βρούμε, εντάξει. Ναι. Κάτω. Α, ναι, δεν έχω πάει. Πω πω βλακία. Εδώ θα είναι σίγουρα. Εδώ θα είναι, παιδιά. No walkthroughs needed. Ωραία, this is a map stone. Ναι, ναι, ναι. Να το κάνουμε repair. Πώς το κάνουμε repair? Nice. Α, και σου δείχνει. Wow. Τέλεια. Να το! Το πήραμε! Άντε, επιτέλους. Πάμε να ανοίξουμε τώρα την πόρτα. What a fail. Πρέπει να ψάχνεις και κάτω από τα κούτσουρα. Γιατί περνάς από πάνω και δεν πάει το μυαλό σου. Αλλά, παιδιά, ναι, αυτό που είπε ο φίλος για το χάρτη, όπου σου έχει μαυρισμένο, πρέπει να το κοιτάς. Όχι. Από πάνω, όχι, από εκεί, ε. Πάμε πίσω, ναι. Για να ανέβουμε. Εντάξει, μια χαρά νομίζω να πάμε μέχρι τώρα. Ναι. Το rage. Τώρα όμως το ξέρουμε. Μπλα 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 φέρτο, έφυγα. Καλά, φτιάξε και το τέτοιο. Ποιο? Αυτό εδώ. Φτιάξε, παιδάκι μου, αυτό να σου εμφανιστούν τα map fragments. Σωστό. Αλλιώς θα τα ψάχνουμε σαν τους βλάκες μετά. Εδώ κάνω ένα save. Έχω δύο. Κάνε. Κι εγώ θα έκανα. Από απόσταση, τείχο, τείχο. Τείχο, τείχο σου λέω. Κοίτα, κοίτα. Αυτά είναι. Ωραία, map. Map, ναι. Από εδώ πάμε. Ανοίγουμε την πόρτα και φύγαμε. Έτσι. Άντε, γεια. Άνοιξε. Έτσι. Σουσάμι, άνοιξε. Και πολύ ευγενικά το λες, έχω να πω. So, Link's ready. Η ψυχή του Link είναι έτοιμη. Μετάφραση. Μετάφραση από Google Translator. Google Translate. Σαν την Activision. Σαν την Activision στο Call of Duty που μετέφραζε με Google Translate. Ναι. Να μην ζήσουμε σαν δούλη. Δεν πληρώνω. Το δεν πληρώνω το πέτυχε. Νομίζω δεν μπορώ να το διαλύσω αυτό. Όχι. Wall... στο καλό. Ωοο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 οooo Wall Jump. Μου θυμίζει κάτι που δεν το έχουμε δείξει ακόμα σε βίντεο, το έχουμε γυρίσει. Όχι, ρε. Δεν πειράζει. Μπλακία. Στο Retro Gamers 8 έχουμε παίξει στον Amsterdam ένα παιχνίδι platform το οποίο μου θύμισε λίγο αυτό. Το Bruce Lee, όσο το ξέρουν, και έχει μια πίστα, δεν μπες να το θυμούνται πολύ. Προς το τέλος, που περνάνε κάτι ηλεκτροφόρα από κάτω και πρέπει να τα προσπεράσεις. Και μιλάμε ένα τόσο δύσκολο, περνάνε έτσι. Και πρέπει να πηδάς το κατσίκι και να προβλέψεις εσύ. Ξέρω εγώ, να σταματήσεις για ένα εκατοστό και να συνεχίσεις να πηδάς το κατσίκι. Και αυτά περνάνε έτσι τη ηλεκτροφόρα. Και πρέπει να το περάσεις να κάνεις, ξέρω εγώ, 15 άλματα. Μιλάμε τελείως την τύχη, ράντο. Πρέπει να πιστεύεις δηλαδή στον εαυτό σου. Ναι, για τα παλιά τα games, κερδίσεις. Τα retro δεν τα έπαιρνες με τίποτα. Έπρεπε να το έχεις εντρυφήσει. Γι' αυτό μπορεί να διαρκούσαν μισή ώρα, αλλά είχαν υψηλότατο replayability. Πολύ καλή κίνηση μας, λέει ο Ντυμένος. Μαύρη γάτα η Χριστιανά, με το που είπε ότι όλα πάνε καλά, πάει ο Μάνος. Χα! Μάλλον επηρεάστηκα. Επηρεάστηκα, σπάστηκα. Ό,τι και να λες, μου βγαίνει τραγούδι. Ναι, αυτό δείχνει ότι έχεις ακούσει πολύ ραδιόφωνο στη ζωή σου, ή πολλά τραγούδια, ή πολύ YouTube. Πολύ νίνα. Ο prototype μας λέει έχει sales payday 2 και τα DLC. Ωραία, μπράβο, καλά που το είπες, γιατί κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να το αγοράσει. Έχει Ubisoft sales στο Steam. Τα έχουμε γράψει όλα στο site, παιδιά. Yeah, bitch! Ναι, μπράβο, μπράβο, αυτό που έκανες ήταν καταπληκτικό. How badass am I? A lot. Oh. Ναι, πήδα και φύγε. Μην σπάσεις τίποτα, είναι όλα πανάκριβα. Όχι, τα έχω όλα από έλεγχο. Είναι όλα διευκρίνηση. Warning, είναι όλα πανάκριβα γύρω σου. Warning. Πρέπει να δεις τον αδερφό μου όταν παίζει στο PC. Βέβαια, του έχω δώσει δώρα περιφερειακά. Όχι φτηνά.
Λοιπόν, και είναι σε φάση να κάνει rage. Όχι, είναι όλα πανάκριβα. Κύριε μη. Στο PS4 το έχει πάθει αυτό. Όχι. Άμα βάλετε την κονσόλα πίσω από τζαμαρία στο σαλόνι θα είναι πιο ασφαλής. Σε παρακαλώ πολύ, η κονσόλα είναι αγάπη. Δεν τη χτυπάς, ούτε πετάς στο χειριστήριο. Είσαι χαλαρός. Ο Γιώργος Θάνος μπορεί να πάρει παστίλες για τον πόνο του Dragoman, να πάρει παστίλες για τον πόνο του Θάνου. να του βγάλει ο Dragoman ειδικές παστίλες. γιατί καλό μου, κουνελάκι. Το πήρα. Αχ, κουνελάκι ξύλο που θα το φας. Μέσα στις φλόγες τώρα πηδάς. Μην κάνεις μαλακία. Πήδα και φύγε. Το πέρασα. Save. Save. Καλά που έκανες. Σαν τους Vikings. Τι είναι αυτά, τι κάνει αυτός. Ρε, την παλεύουν οι developers. Έτσι, από πάνω προς τα. Ρε, Moon Studios. Moon Studios, γαμόν, μην πω τίποτα το. Τι μας κάνετε ρε, ο Παντελής αυτός λέει 13 ώρες gameplay. Τι 13 ώρες. Άμα είναι αυτό 13 ώρες gameplay. Όχι, το τερμάτισε 13 ώρες λέει. Ή 13 ώρες gameplay. Μπερδεύτηκα. Μήπως το τερμάτισε 13 ώρες. Πέρα το τερμάτισε 13 ώρες. Δηλαδή πέθανε μόνο τις 4 ώρες από αυτές. 4-5 ώρες πέθανε μόνο. Ωραία, πήδας απέναντι τώρα γιατί πέφτει η άλλη σταγόνα. Ω! Μα ρε φίλε, τι να κάνω. Τι να κάνω. Θέλει πολύ. Ποια σταγόνα, εδώ έχουμε χύσει δάκρυα. Τόσες φορές που έχουμε πεθάνει. Συχνά save μας λέει ο Rabbit. Ναι. Rabbit το λέω το σύνορα το παιδί, Rabs λέγεται. Είναι μέσα στο πνεύμα του παιχνιδιού, γι' αυτό το λες Rabbit. Αν είναι όντως κουνέλι, Rabbit. Τι είναι αυτό που κρεμιέται και το κουνάει πίσω του ρε παιδιά. Είναι spirit αυτό, μάλλον πνεύμα είναι. Εντάξει, δεν είναι κουνέλι και εσύ, έτσι το λέμε τώρα. Άμα θα πεθάνουμε, τα πνεύματά μας θα είναι σαν κουνέλια. Και θα περιπλανώνται σε δάση. Έχουνε φαντασία όμως οι developers. Το παιχνίδι κυκλοφορεί για PC, Xbox One και Xbox 360 από τη Moon Studios. Είναι indie game. Είναι console exclusive της Microsoft. Και κοστίζει στο Steam 15-20 ευρώ δώσαμε, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Ο Rabs λέει πες του Μάνο ότι προσπερνάει συνέχεια κάτι μπλε κρυστάλλιο στο έδαφος. Αυτά τα κάνει shoot και δίνουν energy πίσω. Και έτσι σου δίνουν περισσότερα saves. Ωραία, καλό αυτό. Nice. Ο Morphe Fair, κάτω από τα Game World, GR, ο οποίος ποιος είναι, ποιος είσαι, λέει 600 κάτι φορές πέθανε ο Παντελής, 667. Οπ, το πήρα. Ωραία. Ωραία. Τζίνο, δεν θα ανέβει το Division 2 που, της Τετάρτης. Παιδιά, το σβήσα από τα νεύρα μου, συγγνώμη, το είπα πριν. Έχετε λυσάξει όλοι, μου έχετε πιάσει πριβές στο Facebook. Δε, είχα νεύρα και το σβήσα, ρε παιδί μου, έχασα την άνοδο. Τι... Τέλος, το σβήσα. Να το βλέπατε, Τετάρτη 8 με 11. Την άλλη Τετάρτη το έχω υποσχεθεί, θα ανέβω, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Θέλουμε άλλο ένα. Χάρτης. Το μάθαμε το μάθημα μας, χάρτης. Από λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι. Φύγαμε. Νάτο. Νάτο. Πω, S. Μισό. Space. Οπ. Ψ, καλά, Ούτε ο Σαϊνόμπι δεν τα κάνει αυτά το γατάκι στα νιάτα του. Είναι τόσο έξυπνο το AI που πετάει φλόγες μόνο όταν είμαι από κάτω για οικονομία. Για οικονομία. Οικονομία στο ρεύμα κάνει. Oh, την λιτό έφαγα. Βίο κάνει. Λιτό βίο. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Κοίτα εδώ τι μου κάνει. Τι μου κάνει, κοίτα. Εντάξει, save όπως είναι. Save όπως είσαι save. Ήταν αγχωτική αυτή η πίστα. Μην μου πεις ότι είναι glitch αυτό. Όχι, εντάξει. Θα το σπαγα όπως είναι. Φαντάζεσαι να κάνεις save πάνω στην gate και να μην μπορείς να ανοίξεις και να είναι glitch. Μπορείς να το κρατάς σηκωμένο έτσι, γιατί έχει πει Razer να φαίνεται. Ναι, ναι, φυσικά, πώς... θα το κρατάω έτσι. Μπορείς για δύο ώρες έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κρατώ και έναν δίσκο έτσι από την άλλη. Δίσκο, τι θα έχει ο δίσκο, σούσι. Ο δίσκο θα έχει σούσι, το κοκτέιλ σου. Σοβαρά, δεν θυμάμαι σε ποιο press event. σε ποιο press event από πότε έχω να φάω σούσι. Σε ποιο press event είχε σούσι. Παίζει να μην είχα ξαναφάει ποτέ στη ζωή μου. Πα στο σούπερ μάρκετ και βλέπει να έχει, ξέρω εγώ, 4 και 5 ευρώ. Σούσι. Ναι, μωρέ, πόσο τα κεσεδάκια με τα σούσι, πόσο έχουν. Μη τρώτε σούσι. Βλακίες είναι. Ναι, καθόλου δεν μ' αρέσει. Το τρως λίγο για να λες ότι έχεις να φας σούσι. Εσένα δεν σ' αρέσουν τα ψαρικά από ό,τι μας έχεις πει. Μόνο τα καλαμάρια τρώω. Αυτά, μέχρι εκεί. Καλαμαράκια, Ναι. Στρογγυλό.
We told Hori the tale of her misguided will. Here, με αναφέρει ως θηλυκό. Ήταν λευκή υπότισσα. Πού πάει, τι. Όχι! Και καλά κάτσιν, αλλά είναι με in-game γραφικά. Τώρα βλέπουμε. Λες και τα in-game δεν είναι ήδη πολύ ωραία από μόνα τους. Είναι, εντάξει. Η παιδιά έχει τρομερό σχεδιασμό για το D-Platform. Lights. Μάλιστα. Τώρα λογικά θα πρέπει να μάθουμε πώς πεθάναμε ή κάτι. Called out to worry, but my child never came. Λίγο μπερδεύει το story. Να, κουνελάκια. Όχι, εντάξει, είναι πνεύματα όλοι. Όλα αυτά είναι πνεύματα, σύμφωνα με το παιχνίδι. Τα πνεύματα είναι κάπως έτσι. Οπ, τι είναι αυτό. Στο καλό. Α. Ξέρω, σαν μαύρο πλάσμα είναι. Κοράκι. Πολύ μπάντα κοράκι. Έρχεται να πάρει την ψυχή μας το κοράκι. Είναι ο Songbird από το Bioshock. Είναι από το Άγκονι, κουκουβάγια. Κουκουβάγια από το Άγκονι. Αν κατάλαβε έστω και ένα αυτό που. Τι, όταν το πω Dragoman στο Game Cafe, το Άγκονι. Γιατί όλοι εδώ πέρα έχουν δει το Game Cafe. Το Άγκονι ήταν η κουκουβάγια στην Αμίγκα. Που Όποιο έχει παίξει. Γιατί μου το χάλασε. Όποιο έχει παίξει Άγκονι στην Αμίγκα, να το γράψει στο chat. Ήθελα να σου πω, άμα έστω και ένα ήξερε, να του δίναμε δώρο. Μόνο αυτό. Εντάξει. Να γράψει έστω ένα. Ποιο έχει παίξει το Άγκονι στην Αμίγκα με την κουκουβάγια. Αμίγκα 1200 ήθελα, δεν έπαιζε στην 500. Κούρα στο Shine, it was the end of our days. Να πα για voice acting. Κούρα στο Shine. Spirit Tree Light. Πήραμε το φω από το Spirit Tree. He put our faith in our hands. Listen carefully, now you must understand. Ωραία, the Spirit Tree. Three elements of light and. Να πούμε ότι σήμερα ήταν να παίξουμε Life is Strange Episode 2, αλλά δεν κυκλοφόρησε. Άρα ίσχυε η αναβολή κυκλοφορίας τελικά. Το δέντρο είναι λίγο Avatar, λένε. Ναι. The element of is deep within the. Η ψυχή μας ταξιδεύει σε όλη τη χώρα μέχρι τώρα. Αγωνία, πως λέει ένας άλλος, εγώ είμαι παλιός. Πάρ' τα γατάκι. Το Bastion λέει νιάου. Ναι. Το Bastion λέει, το είχα κερδίσει και giveaway, αλλά ποτέ δεν το δοκίμασα. Ελάτε ρε παιδιά, άμα είναι να μην παίζετε τα games σας δίνουμε, μην δηλώνετε συμμετοχή. Αφήστε κάποιους άλλους να τα κερδίσουν για να τα παίξουν. Αυτή η κοκουβά, γιατί στο καλό ήταν αυτό, κάθα έλεγε. Αμίγκα, ό,τι δεν σε έχω παίξει. Αν θες μιλά πιο δυνατά, γιατί είσαι ξέρεις πιο μακριά από τον Μικ. Αμίγκα, ό,τι δεν σε έχω παίξει. Παλιός πλατφορμάς. Over. Και ό,τι άλλο θέλεις. Κάτσε, να το κάνεις έτσι. Αμίγκα, έχω παίξει τα πάντα. Αμίγκα, έχω παίξει ό,τι υπάρχει. Θες να το χρησιμοποιήσεις από εκεί. Όλη η ατμόσφαιρα μου θυμίζει το drone, αν το έχετε παίξει. Χριστιανά, τόσο ωραία κοπέλα και να μην έχει σχέση. Από πού το βγάλες ότι δεν έχω, έχω. Το drone. Κάτσε, το σημειώνω. Ρε, γράφω στο πληκτρολόγιο σου για να σημειώσω στο PC στο βάθος. How cool is that? Θα το σημειώσω εγώ εδώ. Στην. Στείλ το μου στο Facebook, μία, μπορείς. Στην τέτοια. Θα το σημειώσω στην address bar. Μπορείς, όχι βρε. Άμα το στείλεις μία στο Facebook. Mm-hmm. Στείλτε μου μία για τον drone να το παίξουμε. Γιατί να το δούμε. Όχι. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Τζάμπα save. Κάποια save είναι τζάμπα. Δεν χρειάζεται να πατάτε το E. Σώσετε κατευθείαν όπου βλέπετε δέντρο, ας πούμε, ή μια μεγάλη γαλάζια πύλη. Μπορείτε να σώσετε. Και συνεχίζουμε από εδώ. Πολύ επιβλητικό το δέντρο. Βλέπεις το parallax scrolling στο βάθος. Το Sand of the Beast στην Amiga. Μια και λέγαμε για Amiga, το έχει διδάξει πρώτο το 1989 το parallax scrolling. Όπου. Έβλεπες να περνάει πίσω τον background και σου έδινε μια ψευδο 3D αίσθηση. Αλλά εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να είναι όντως 3D τελικά. Ισχύει αυτό που είπα πριν. Απλά το 2D είναι το gameplay. Α, το έδαφος είναι ασταθές. Ω, θα πέσει. Να το το τρολ. Να το το. Γι' αυτό το είπε, καταλάβατε, το στείλα μέσα. Hello, Grove. Hello, Grove. Εδώ τι κάνω. Δεν σκαρφαλώνει από εδώ, κάτι άλλο πρέπει να παιχτεί. Δηλαδή σκαρφαλώνει σε ρία από εδώ. Μπα, ούτε καν. Ούτε καν. Τι κάνω.
Εδώ τι κάνουμε. Δεν εδώ σε ιδέα. Θέλω. Μήπως μόνο από εδώ πρέπει να πας. Άμα πας κάτω, θα πεθάνεις. Jesus. Όχι, δεν θα πεθάνεις. Ήταν λογικό, ναι, δεν πας πάνω που πας κάτω. Και θα πάρεις κάτι που θα κρεμιάσει ανάποδα. Αυτό το σημείο μου θυμίζει το προηγούμενο σημείο. Ναι. Το σημείο στον προηγούμενο κόσμο. Τι θέλεις να πεις ότι κάνανε copy-paste στην developer? Ξέρω εγώ και με κρίνανε το... το μπάσαλο. Από εδώ περνάω. Όχι, από εδώ πάνω όμως περνάω. Κάτσε, μήπως... Ξαναγυρνάει κάτω. Όχι, από εδώ δεν έχουμε πάει. Καλά είμαστε. Δεν ξέρω. Πώς θέλει πολλά hits. Για να σκάσει. Ναι. Δεν βλέπω να σκάει. Δεν μασάει μία. Μήπως θέλει τίποτα flame hits. Οπότε ξέρεις, μόλις θα πάρουμε στο τέλος, ξανατερματίζουμε το παιχνίδι, το ξαναπέσουμε από την αρχή και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πάλι το χάσα. Πω πω ναι, μάλλον αυτό ήθελε. Λες. Θες να πάρεις να αυτοκτονίσεις λίγο? Όχι ρε. Και τότε τι θα κάνεις? Λοιπόν, πρέπει να πάμε, θα σου πω από πού. Από εδώ, όχι, από εδώ πάνω. Εδώ πήγαμε απέναντι. Από όχι. Εδώ, όχι, ένας μοχλός, τον είδα. Έχει μοχλό, Πρόλαβε και τον είδα, ναι. Και κάτσε. Έλα, εδώ. Έτσι για το XP. Έτσι κυριλέ. Όχι! Μοχλός. Έλα, δεν... Συγγνώμη, δεν μπορείς να... Α, κάτσε να πηδήξω ρε, θα πηδήξω. Να το. Άντε, γεια. Εδώ. Εντάξει, στην επόμενη για το... Λίγο. Στην επόμενη για ένα το... πίξελ. Hold shift to grab. Γιατί... Ωραία. Α, να... Έτσι βλέπεις. Πέφτει αυτό και μετά πας και σκαρφαλώνεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να πηδήξω και στο πάνω, θα ήταν καλό αυτό. Κόλλησε. Δεν πηδάει. Α, έτσι πας στην κορυφή και μετά πηδάς. Βρήκαμε κι άλλο δεντράκι. Έλα, τώρα που πρέπει να πάμε πάνω, αλλά παίξε και εσύ λίγο. Ναι, αλλά δεν ξέρω τα controls σου. Δεν... Λοιπόν, WASD, mouse button πυροβολάς, λοιπόν, και το space. Πρέπει να έχει συγχρονισμό με όλα τα χεράκια, τα δαχτυλάκια μαζί. Αναλαμβάνω εγώ και θα και κάνω πλατεία σίγουρα. Αναλαμβάνω chat. Πάρε και να ακούς. Δεν μπορώ με αυτά, δεν είναι Razer. Πλάκα κάνω, μην παρεξηγήσετε. Καμιά φορά νομίζω ότι... Ότι? Ακόμα και παπούτσια Razer παίζει να έχεις. Έχω. Φαντάζεσαι. Κάνουμε absorb the light. Με τα πατημένα το σου, το drone είναι hidden object με ζωγραφιές που ζωντανεύουν. Μάνα δεν θα σου αρέσει, απλά είναι και αυτόματο ατμοσφαιρική μουσική κτλ. Μάθαμε νέο ability. Charge flame. Το πατάς για charge και μετά το αφήνεις. Λοιπόν, μόνο σε save points μπορώ να το κάνω αυτό όμως, Ναι. Κάτσε, εσύ δεν όχι, είπες. Όχι, τα abilities, ενεργοποιείς ability. Το χρησιμοποιείς όποτε θες. Press and hold, κρατά το. Αγοράζεις ability. Ναι, αγοράζεις ability όταν είσαι safe point. Τα χρησιμοποιείς όποτε θες, δεν έχεις σχέση. Ο Γκόλιθος δεν το είχα δοκιμάσει γιατί δεν έχουν co-op και δεν μπορούσα το single player. Κάνει AOE damage γύρω από τον όρη και σπάει ότι δεν υπάρχει γύρω που είναι breakable, λέει ο Rabstaik. Πρώτα ψήρα στο 32. DroneGame.com. Α, το drone, πού λέγε. Σε τέτοια παιχνίδια είναι λίγο έγκλημα να βάλεις co-op. Κοίταξε, ο Γκόλιθ, εγώ με τις άποψεις... Πήρα πολύ XP. Των ολοκληρωμένων games, δηλαδή βάζε co-op, βάζε multiplayer, βάζε τα... Καλά, δεν βάζει multiplayer, είναι... Να πάμε από εδώ καθόλου. Πήγαινε. Σπάς το άλλο, τώρα τα σπάς όλα. Ναι. Τέρμα πάνω πήγες που ήταν τα εκεί που δεν μπορούσα να πάω. Δεν μπορούσα να... Α, δεν μπορούσες. Κάτω πατημένο, πολύ. Σαν να μην κάνει charge. Α, πρέπει να γεμίσει εδώ. Ναι, μπράβο, πήγαινε σκότωσε εχθρούς για να γεμίσεις.
Δηλαδή και στο Mass Effect που μπήκε το multiplayer, άσχετα με το αν δεν το παίξαμε και πολύ, καλό είναι να υπάρχει. Και στο The Last of Us που μπήκε, το παίξαμε 2-3 φορές. Τα maps να δούμε πώς είναι. Εντάξει. Είμαι της άποψης ότι πληρώνεις 60 ευρώ και έχεις απέτηση από ένα AAA title ο developer να σου βάλει μέσα και multiplayer αν γίνεται. Δηλαδή εδώ ας πούμε να σου βάλει co-op και online co-op αν μπορεί. Δηλαδή πιστεύω ότι. Τώρα το συγκεκριμένο κοστίζει. Εντάξει, λίγο. Κάτσε να το πάλι πόσο. Ή 15-20. Ωραία, πάω να το σπάσω τώρα. Ναι, 20 ευρώ. Λοιπόν, 20 ευρώ, εντάξει, από 20 ευρώ μπορείς να πεις ότι και με τη διάρκεια που έχει και που του Παντελή του πήρε 13 ώρες να το τελειώσει, δεν έχεις και την απέτηση να σου βάλει κόπο. Αλλά από ένα παιχνίδι το οποίο είναι, θεωρείται AAA title, είναι κάτι που επιβάλλεται. Επίσης, how long to beat. Να δούμε πόσο είναι η διάρκεια του. Ωραία. Χωρίς τους θανάτους. Να πάμε Spirit Caverns. Ήμασταν και πριν. Για πάτα tab. Ήμασταν πριν. Πάτα tab. Ναι. Πρέπει να πας από εκεί που έχει το σκοτάδι από πάνω σου. Δεν ξέρω πώς. Από εδώ. Ναι. Η διάρκεια του Ori and the Blind Forest είναι. Εφτά ώρες. Στον Παντελή πήρε 13. Σχεδόν το διπλάσιο. Άμα βάλετε πόσες φορές έχουμε πεθάνει, δεν νομίζω να ότι είναι από λογικό. Εδώ. Πάω από την άλλη. Μετά. Όπου βλέπεις παχιά πόρτα λέει ή ένα πάλι μπλε σαν χοντρό άνθος λουλουδιού, κάνε αυτό. Δίπλα του κάτω πατημένο το σουτ. Κάνει AOE damage γύρω από τον όρη και σπάει ό,τι υπάρχει γύρω που είναι breakable. Έβγαλε. Νομίζω όχι. Είσαι πολύ πίσω ή όχι. Όχι. Για πάντα και εκεί. Πρέπει να κάνεις skip το tutorial μήνυμα που έλεγε. Σε βρίσκω υπερβολικό, δεν ξέρω αν μου είπες για το multiplayer. GamerJar, Intel, Nvidia, καρδούλες μας βγάζουνε, μόνο TI7 θα πάρεις. Ήταν να πάρουμε 5ης γενιάς, απλά επειδή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και τα καταστήματα που θέλουμε να συνεργαστούμε τους φαίνεται κάπως υπέρεγκο το ποσό. Έλα, ναι. Θα κάνουμε μια αντικατάσταση της motherboard. Για Intel επεξεργαστές και θα βάλουμε ένα i7 τέταρτης γενιάς, μάλλον. Θα ξέρουμε Δευτέρα Τρίτη σίγουρα, θα το πούμε στο, θα το πω στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Οπότε θα ενημερωθείτε από εκεί. Μάνο, πώς είναι το Facebook για έναν διάσημο σαν και εσένα, πες μας. Χριστιανά, έχεις πιο πολλούς φίλους και followers από όλους τους gaming συντάκτες στην Ελλάδα. Μπορεί να έχω, αλλά εσύ είσαι πολύ αγαπητός από ό,τι έχω δει, οπότε δεν μετράει. Έχεις 5.000 φίλους και 15.000 followers, τους οποίους δεν έχει κανένας gaming συντάκτης και δεν νομίζω να σε πέρασει ποτέ. Γιατί, ναι. Λοιπόν, οπότε έχεις μεγαλύτερο fanbase από μένα. Άρα μην μας τα λες αυτά. Το Charge Flame το κάνεις δίπλα στις χοντρές μπλε πόρτες και κάτι χοντρά μπλε λουλούδια, να το βρήκαμε. Εξήντα καλά θα ήταν λέει, πλέον όλα 70 έχουν πάει. Παιδιά, μπείτε στο bestprice.gr στο ScrooGR, τα games έχουν 60 ευρώ. Γυφάνετε life sell. Ωραία. More vitality. Τώρα παίρνουμε περισσότερο vitality, έχουμε 4 hit points. Για γενικά ψάχτε για φθηνά games, γιατί βρίσκεται και κάτω από 50 ευρώ και με 47-48. Μην πηγαίνετε σαν κορόιδα σε μεγάλους retailers που τους διαφημίζουν πάρα πολύ και πληρώνετε 70 για να πάρετε games, γιατί είστε θύματα, μην μου λέτε μετά για κρίση. Retail παιχνίδια κοστίζουν 47-48 ευρώ. Μπείτε best price και Scrooge και ψάχτε το. Το The Last of Us είναι απόλυτη εξαίρεση για το single. Δεν θα το έπαιρνα ποτέ για το multi. Εντάξει, ναι, κανείς δεν το πήρε για το multi. Απλά για συμπλήρωμα, ρε παιδί μου. Θα παίξει τίποτα άλλο. Άντε παίζει και ο Ολυμπιακός. Να πας να δεις τον Ολυμπιακό, RGL. Θα μπορούσαμε να παίξουμε το... Πες το. Ποιο? Το The Life is Strange Episode 2. Το οποίο είναι και πολύ φθηνό, κάνει 5 ευρώ στο Steam κάθε επεισόδιο. Αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει. Και είχαν πει ότι δεν ισχύει το delay κτλ. Τελικά ίσχυε, δεν βγήκε σήμερα. Α, παλιοψεύτες. Πρόσεχε, μην πας σχήμα πάνω. Ναι, ναι, ναι. Βρήκες με το tab από εκεί πέρα και κάπου πάνω πας.
Αυτόν δηλαδή σκοτώνεις και πας πάνω. Αυτό κατάλαβα. Δεν ανεβαίνει πάνω. Για δες, να δω κάτι. Δεν ανεβαίνει πάνω. Δεν έχει τίποτα να πας πάνω. Παιδιά, αν μπορεί κάποιος που το έχει παίξει να σας βοηθήσει, που πάει από εδώ και πέρα. Oh, α, πήρες ability point. Ναι, ξέρεις τι, κάνει save και μπαίνεις, και μπαίνεις στο save point. Το κάνω εδώ. Ναι, κράτα το E αναγκαστικά και ξαναπατάς το E μέσα. Ωραία. Λοιπόν, Spark Flame. Εδώ πέρα τι μας δίνει. Life Efficiency. Οπ. Εντάξει. Will restore to white as muscle. Δεν το χρειάζεται. Ναι, εντάξει. Εγώ θα παίρνω. Αυτό το έχουμε. Όχι. Αυτό εδώ δεν. Increase the strength of the spirit. Δεν έχει ανάγκη. Του σκοτώνει ο Χριστό. Ωραία, ήθελε αυτό να πάρουμε εδώ πέρα. Το Recanyon. Και με... Για δε και τα επόμενα. Regroup, Charge Flame Efficiency. Χαλάχα. Creating a soul and restore to life cells. Το άλλο. Water breath. Δεν έχω ιδέα. Εγώ θα πάρω αυτό, λέω. Όχι. Λέω να πάρω και ένα από εδώ. Όχι. Πάρε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αυτό έχει προοπτική defense στο τέλος. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο τέλος, το 8ο-1 το skill θέλει πολύ δρόμο. Να είσαι καλά, ρε Άτζη. Ναι, π.χ. Easy by World. Στο Easy by World έχει φθηνά games. Στο Games Club στην Γλυφάδα, που το Games Club είναι δεκαετίες, ένα μαγαζί μόνο και εκεί έχει φθηνά games. Όσοι στα πονότια προάστια. 83-20 θα γίνει giveaway. Τον 83-20 τον πάρει. Λογικά θα τον πάρει ο Πιέρος. Αν δεν τον πάρει το κατάστημα, γιατί μπορεί να δώσουμε και ανταλλαγή πίσω το παλιό μας σκοπλισμό, τον πάρει λογικά ο Πιέρος. Ο community manager του Game World. Ο Ντούζος δηλαδή, έχει τον nickname Ντούζος. Λοιπόν... Αλλά και πάλι δεν έχει τιμή. Το Risk of Rain έχει 10-15 ευρώ, αλλά είναι καθαρά multi. Θες να δεις λίγο πόσο χώρο έχουμε στο σκληρό? Ναι. Εντάξει, το έχουμε. Δόξα τω Θεώ σήμερα, καλά μας πήγε. Razor είδατε Blade. Έτσι, Razer Blade, μικροφωνάρα Siren, τούμπανι, ούτε κολλάει το streaming, ούτε κλείνουμε και ανοίγουμε τίποτα. Μετά, Risk of Rain. Θέλω ατάκες ανάλογες με το Life is Strange Episode 1. Με μέλι κι ας είναι και κουνέλι. Έτσι μου ήρθε. Δεν έχει πολλές ατάκες εδώ πέρα, γιατί άμα δεν υπάρχει ιστορία λίγο με χαρακτήρες να... Εδώ είναι λίγο fantasy το σενάριο, παιδιά. Είναι sci-fi, ξέρετε, εικονική πραγματικότητα. Δεν έχει ιστορία με πραγματικούς χαρακτήρες να μπορούσουμε να κολλήσουμε καμιά ατάκα. Ναι. Αυτό ισχύει. Εντάξει, με το κουνέλι το πνίγουμε το κουνέλι και τα λοιπά. Που είπε ο φίλος. Τέρμα δεξιά μπορείς να πας. Πού? Εδώ, τέρμα δεξιά. Αυτό λέω να κάνω τώρα. Ναι, και από εκεί. Λέω να πάω από εκεί. Α, ειρωνικά το λες για το Easy by World. Γιατί, το Easy by World έχει τις καλύτερες τιμές. Αυτό, το Game Explorers, το Games Club, άμα ψάξεις το Best Price του Scrooge, έχει από τις καλύτερες τιμές τα games. Οπότε, ποιο είναι το θέμα σου ακριβώς? Επομένως, λέει, αφήσει να ρίξουμε να το δούμε, δεν πες τίποτα. Οχ, μπαίνει και μέσα στο νερό. Όχι. Ναι, δεν κολυμπάμε ακόμα, είναι 5-6 abilities παρακάτω. Πόπο, βλακεία μου! Ναι. Τι? Βλακεία μου, έπρεπε να πάρω το ability για το νερό, αλλά νομίζω δεν ήταν στα specs μου. Όχι, ακόμα. Είναι πιο κάτω. Είναι πολύ πιο κάτω. Μα δεν έχει νόημα. Πήρες το δελάστο βασφίλε πίντιμένος και σου στείλανε κόπη προσφοράς. Οχ, πήρα extra life. Έλα ρε. Πήδεξα πάνω σε αυτά τα πράσινα που κάτσε, τα αγρώμε. Όχι, πριν είχες 4 hit points, γιατί πήρες upgrade πριν από 10 λεπτά με vitality. Έχεις ήδη, μην το φοβάσαι. Τώρα φάγεις 2. Βλακεία, πολύ μεγάλη βλακεία. Σου στέλνανε πρόμο αυτά που δίνουμε σε διαγωνισμούς. Μάνο θα κρατήσει την ίδια GPU. Ναι, πάμε για low budget όπως είπα.
Είχαμε μια πρόταση σε καταστήματα να μπορέσουμε να πάρουμε πέμπτης γενιάς και να πάμε και για μια Nvidia κάρτα γραφικών, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε να κάθεται, οπότε θα πάμε στη λογική motherboard τέταρτης γενιάς για Intel και Intel i7 και θα κρατήσουμε τον R9290. Το stream είναι απευθείας από το Razer Blade, σωστά. Πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής, guys? Το Easy Buy World δεν είναι χορηγός μας, απλά σε ρωτάω γιατί παλιά ήταν χορηγός, πριν από κάτι χρόνια. Α, ότι παρέχει το PC, ναι, με αυτή την έννοια. Αλλά αν έχεις κάποιο πρόβλημα, πες το, αντικειμενικοί είμαστε. Πείτε και πώς σας φαίνεται το παιχνιδάκι μέχρι τώρα. Πηδάει εκεί απέναντι, τι λες? Νομίζω δεν φτάνει. Κάτω, πας. Από εκεί ανεβαίνει. Από εκεί ανεβαίνει. Φίλε, πει ντυμένος, περίμενε να τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνει ο Μάνος, χαμούς 4 και εσύ και 14. 14 και εσύ είναι και εσύ 4. Όταν κάνεις το live stand, είπες ότι να δώσεις ατάκες ανάλογες. Αλλά είσαι ασυγκράτητος. Άνοιξε το map και ψάξε γύρω και θα δεις έναν κύκλο σε ένα μέρος. Για πάτα tab. Μα ποιος σου είπε ότι έχω πρόβλημα? Πάτα tab. Α, το βρήκες. Έναν κύκλο λέει θα βρεις. Αυτό είναι το objective σου, εκεί πρέπει να πας λέει, στον κύκλο. Πού, εδώ? Και το e-shop. Εδώ. Και το e-shop είναι κομπλέ. Εδώ μάλλον. Λες. Α, τώρα έχουμε, μεταφερόμαστε σε κόσμους και είναι λίγο μπέρδεμα. Το map είναι λίγο μπέρδεμα, παιδιά, sorry, απόψη μου. Δεν μ' αρέσει. Not to be sold separately. Ναι, ακριβώς, για το promo. Όταν έχεις υπολογιστή δεν αγοράζεις PC games, απλά τα κατεβάζεις. Το map ο μεγάλος κύκλος είναι το objective. Κινείται προς τα εκεί γενικά. Επίσης δεν παίζει fast travel, οπότε περπάτημα, ναι. Χώρια το στείλουν μετά από 20 μέρες καθυστέρηση. Τα φέρνουν από το εξωτερικό συνήθως από το Zimbabwe World. Αυτό που λέει ο Γκόλιθος, συμφωνώ. Δεν μπορείς να λες πεταμένα λεφτά από τη στιγμή που δεν έχεις δώσει ούτε ευρώ για το παιχνίδι. Οι άνθρωποι δούλεψαν υπερορίες για να δημιουργήσουν αυτό που εσύ κατέβασες τζάμπα. Πρόβλημά σου λέει να προσπαθήσεις το. Εντάξει. Ναι, φυσικά και δεν είναι σωστό να κατεβάζουμε games, γιατί θα σας άρεσε να γίνετε developers αύριο μεθαύριο και να τα κατεβάζουν τα games σας πειρατικά. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό. Γιατί θα δουλεύατε. Ειδικά οι Moon Studios που είναι για παράδειγμα εταιρεία ανάπτυξης που έχουν δουλέψει κάποια χρόνια, σίγουρα πάνω από χρόνο. Όλα τα indie games, το ξέρετε αυτό. Και οι άνθρωποι μπορεί να δουλεύανε. Λίγο. Ναι, μπορεί να το περάσει έτσι. Μπορεί να δουλεύανε και τζάμπα οι άνθρωποι. Και να δουλεύανε βάσει ποσοστού που γίνεται σε πολλές indie εταιρείες. Ειδικά και στην Ελλάδα, α πούμε. Ισχύει αυτό. Ότι δουλεύεις βάσει ποσοστού και όταν κυκλοφορείς το παιχνίδι, τότε έχεις έσοδα από τις πωλήσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός τι να πει. Λοιπόν. Μόνο τι παιχνίδι λες να είναι το Batman Arkham Knight. Τι λες? Φίλε Dim Google, καλύτερα να ρωτήσεις στο forum γιατί δεν παίζω γενικώς Batman. Το έχω παίξει από 2-3 ώρες το καθένα, άρα αυτοί που έχουν παίξει μπορούν να σου πούνε μια γνώμη. Εγώ δεν έχουμε παίξει κάποιο preview κώδικα, οπότε... Θα σου κάνουμε τον net μια GTX 980, δεν αντέχω να σε βλέπω με AMD. Φίλε Nico97, ανοίξει κατάστημα, θα σου βάλω διαφήμιση όπου υπάρχει χώρος. Στο Facebook cover, στο site, αλλά... Ναι, δεν νομίζω ότι έτσι εύκολα γίνεται donate μια GTX 980. Καλά, άμα ήμασταν και κάναμε streaming όπως κάνουν κάποιοι που κάνουν LOL, π.χ. Phantom Lord και τα λοιπά, άνετα. Θα τιμηθεί, λέει ο προπάντης για το παιχνίδι, πολύ όμορφο ατμοσφαιρικό. Δες το καλωδιάκι μου κάνει επαφή με το βίσμα. Για κάτι, λέει απαντάει στο φίλο πιο πάνω. Μήπως δεν περνάει όντως. Λοιπόν, παίζει τελευταία φορά που. League of Legends δεν πρόκειται να παίξουμε. Μπορεί να παίζει η Χριστιανά όταν είναι στα Inspot σε κάποιο live stream της. Αλλά στο Game World όχι. Που το αποφεύγω λίγο. Ρε παιδιά, μεταξύ μας. Τόσα games υπάρχουν, ρε γαμώτο. League of Legends έχει κάνει. Γιατί δεν πηδάς από πάνω, πηδήξεις. Βλακεία έκανα. Όχι, άλλο από εδώ. Εδώ μπερδεύτηκα τώρα. Α. Το πρόβλημα δεν είναι να κατεβάζεις, το πρόβλημα είναι να μην το πληρώνεις όταν βλέπεις ότι σ' άρεσε. Κοιτάξτε, παιδιά, θα πρέπει να υπήρχαν demos για όλα τα games. Ναι. Δηλαδή για το Ori, π.χ. να υπάρχει demo του πρώτου level. Σ' αρέσει, πάρ' το. Αυτό. Κάπου εταιρείες κάνουν λάθος και έχουν κόψει τα demos
για να πας να αγοράσεις το παιχνίδι, να λες τη βλακή έκανα που ξόδεψα τα λεφτά μου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βλέπετε live stream καλή ώρα όπως τώρα ή βίντεο στο YouTube και να κρίνετε με βάση τα live stream και τα gameplay βίντεο για το αν σας αρέσει ή όχι. Όσο μπορείτε να κρίνετε, γιατί αν δεν το παίξεις. 500 και 1000 ευρώ για PC Games, παιδιά, δεν δίνεται. Εντάξει, στα PC τα games είναι φθηνότερα, ειδικά με τις προσφορές του Steam. Windows 10 από ό,τι θα βγουν. Ασχετό, όντως. Να σου πω ρε, σημάνω να στο δώσω όταν είναι εδώ, να το κάνεις εσύ. Εκτός κι αν όντως πάω λάθος. Θα βγουν μέσα στο 2015 τα Windows 10. Τώρα πότε ακριβώς. Ναι, δεν ξέρω, μέχρι τώρα έχει βγει technical preview. Δεν περνάς από τα αγκάθια ακόμη. Α, δεν περνάς. Πιο μετά αποκτάς double jump. Έλα ρε. Και πού να πάω. Double τώρα. Jump στα skills τα by default. Στο νερό κάτω δεν μπορώ να πάω. Ναι. Εδώ πέρα δεν μου ανοίγει αυτό, γιατί είναι νερό πάλι. Φίλε, Rab Strike να γκριντάρουμε να πάρουμε double jump. Άντε να γκριντάρω. Χωνεύω ακόμα τα μπιφτέκια, τα μπέργκερ. Από πού, από το Game Cafe. Ναι. Πάντως πολύ τι, το Game Cafe σήμερα έγινε. Ναι. Σήμερα έγινε το Game. Το είδατε live, ε. Πάντως πολύ ωραίο το φαγητό στο καφέ συνέχεια. Εμένα μου άρεσε πολύ. Γίναμε τρυπίδα από το φαγητό. Ω! Λιώσαμε, παιδιά, λιώσαμε. Ειδικά εγώ έφαγα δύο πιάτα για να καταλάβετε. Τσίπησα από τις Χριστιανά, τσίπησα από τις σαλάτες στη μέση, σαλατοειδή εκεί με ψωμό, τέτοια που ήταν κεφτεδο. Παπαρόμπα. Τα κεφτεδάκια δεν ήταν και τόσο τρελά γιατί δεν μου αρέσουν και τόσο κεφτέδες. Αλλά ήταν όλα. Οι κεφτέδες δεν σ' αρέσουνε. Έχεις θέμα με τους κεφτέδες. Ναι, δεν γουστάρω τους κεφτέδες, ρε. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά τα μπέργκερ ήταν απίστευτα, παιδιά. Πρέπει να πάτε. Το μπέικον μέσα, οι σάλτσες, τα. Και οι πατάτες ήταν όλα χειροποίητα. Κομμένες στο χέρι, δεν υπήρχε τίποτα κατεψυγμένο. Σας ανοίξαμε την όρεξη, αλλά. Έτσι κι αλλιώς κλείνουμε τώρα, οπότε θα πάτε να φάτε, φαντάζομαι. Και είναι και αργά. Τι λες, μπορεί τα παιδάκια να έχουν φακές. Σαν και αυτό που μου άφησε σχόλιο, στη Facebook page, τι μας δείχνετε τα μπέργκερς, έφαγα φακές σήμερα. Για το streaming, τι software χρησιμοποιείτε? OBS. OBS. Για το pick and pick, δεν ξέρω τι είναι. Αν έχεις δει. Το Pikachu πάντως live stream για το Bloodborne περιμένει ο DevilGM92 και θα έχει live stream για το Bloodborne όπως και σε όλα τα νέα games που κυκλοφορούνε. Αυτό να το ξέρετε. Όταν λέει show link is ready. Α. Τώρα παιδιά μην νομίζετε ότι δεν ξέρω τι κάνω. Φυσικά και ξέρω. Απλά grindάρω όπως είπε ο Μάνος. Αχα. Για να έχεις πολύ δρόμο ακόμα για το skill point. Τι λες τώρα. Δεν πάω από εκείνη. Το double jump είναι από δεντράκι. Είναι default, πότε θα το πάρεις. Από το skill tree, άλλα τα power ups, να το ξέρουμε. Αλήθεια. Είναι από δεντράκι. Πώς θα παίρνεις. Φίλε, Rab Strike, πρέπει να μας πεις συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε. Είναι από το tree. Όχι, δεν είναι από το. Δεν το αγοράζεις, το αποκτάς έτσι. Το όπως... έχεις, είναι default λέει. Να βρε. Πού τα ανοίγεις, ωραία. Charge flame εδώ, δεν double jump, ή τα από κάτω. Α, δεν το βγάζει. Α, το αριστερά πρέπει να είναι. Αυτό θα είναι το double jump. Είναι locked. Τζάμπα αναβάθμιση για όσους έχουν 8,1 αγορασμένα, σωστά. Υπάρχει δρόμος τώρα εκεί που είναι Χριστιανά, αλλά πρέπει να τον βρει. Ότι δεν περνιέται ακόμη, πάει να πει ότι δεν είναι για τώρα. Πάντα υπάρχει δρόμος όμως, μην ξενερώνετε, απλώς δεν είναι easy game. Ναι, ισχύει αυτό. Mortifer underscore game observer είναι ο Δημήτρης Αραμπατζίδης. Ο Δημήτρης είναι, μας το είπε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι, έφτιαξε Twitch account ειδικά για μας, δεν είχε. Είδες. Μπορεί και να μην είχε το παιδί. Όλοι ασχολούνται με streaming. Είναι σιδηρόδρομο. Δεν έχουν τι να κάνουν στη ζωή τους και κάθονται και βλέπουν streams. Έλατε. Τα τι πονεστές μας βλέπουν δεν έχουν τι να κάνουν στη ζωή τους. Όχι παιδιά, κάνω πλάκα. Σκοτώστε τις. Από τα επιχειρήματα... Εντάξει παιδιά, μην τζακώνεστε για τα games επιτέλους. Μάνα δεν σου αρέσουν τα κεφτεδάκια, δεν σε ξέρω, λέει ο Κώστας. Γιατί ρε Κώστα, υπάρχουν πίτσα σουβλάκια, τόσο ωραία φαγητά.
Soul Link is ready, μπορείς να κάνεις save. Για πα... Μπορείς να κάνεις save, για κάνε. Όχι, άκυρο. Έκανα save, αλλά... Bloodborne θα πάμε co-op, κύριε Μάθο. Ωραία. Ωραία, oh, Randy Greek Gamer! Πού είσαι ρε Randy Greek, και σου δώσω και σε ένα σπαθάκι. Μανώ, τι πάτησες πριν? Κάτσε να το... Τι πάτησες πριν που μου άνοιξες τα skills? Πάτησα το E πάνω στο... μία φορά. Άλλο αυτό, το άλλο. Ναι, το άλλο, escape, escape. Άντε! Κάτσε να δώσω ένα σπαθάκι. Τι? Α, τα έχεις κλείσει, για γράψε το μία. Αφού κράσαρε. Ναι. Α. Ή μπορείς να το πατήσεις κάτω, μπράβο, μια χαρά. Yep. Εσύ και ο Χριστός πήγαινε με την τιμιότητα Ζακ Γκούγκλαρ OBS. Bloodborne for the win, ναι. Ποιος θα γράψει review, μάλλον η Χριστιανά θα γράψει. Όχι, είχαμε πει ότι θα γράψει εσύ. Εγώ! Ναι, εσύ, γιατί όχι. Αφού έχεις πει ότι σου αρέσει και ότι θέλεις πολύ να παίξεις στο Bloodborne. Ναι. Λοιπόν, κάνω και δημόσια πρόταση στο Running Greek Gamer να μπει στη συντακτική ομάδα του Game World, γιατί έχουμε πάρει φορά και κάνουμε μεταγραφές τελευταία. Αν συμφωνείτε και εσείς, αφήστε σχόλιο. Λοιπόν, γιατί ο Batman έχει πολλά λεφτά? Επειδή πιάνει συνέχεια τον Joker. How cool is that? Γιατί Παρασκευή βράδυ, αγόρι μου, αυτό, γιατί? Γιατί Παρασκευιάτικα, γιατί άμα ήταν Δευτέρα έχει διαφορά. Ξέρεις, έπτυξε για να γκρινιάζουμε. Προαγγείλει FIFA. Πριν έβγαλα μήνυμα Soul Link Ready και ρώτησε η Χριστιανά τι είναι αυτό πάνω. Σε αυτό απάντησε. Α, ναι, στο Soul Link Ready απάντησε. Μάνο, σε έχω κλείσει από τώρα για κόπ για Bloodborne, ετοιμάσου. Θέλει και αραμπατζίδε κόπ για τον Bloodborne. Ωραία, θα παίξω με όλου σα κόπ για τον Bloodborne. Μάνο, αφού σε θέλουνε. Θα πα και θα παίξει Bloodborne. Εσένα δεν σε θέλουνε για κόπ. Όχι, εσένα θέλουνε, το βλέπει. Γι' αυτό θα παίξει εσύ τον Bloodborne, θα κάνει εσύ το review του Bloodborne. Λοιπόν. Άμα είναι το 8,1 πειρατικά γίνεται jump update. Ναι, βέβαια, δεν γίνεται jump update από πειρατικά 8,1. Καλά, εννοείται. Καλά, θα σου πει Microsoft, σε ευχαριστούμε που τα κατέβασε πειρατικά. Πάρε και 100 ευρώ από εμάς. Θα έρθει για καφέ στο σπίτι σου. Θα έρθει για καφέ. Θα έρθει με το ελικόπτερο σε διαφήμιση Coca-Cola. Μπαίνουν να μπουκάρουν από το τζάμι και τα σπάνια. Και θα κάνουν κάτι άλλο στο σπίτι. Όχι, εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αλλά ναι. Α, δωράκι ποτέ έχει. Πάμε δωράκι. Στείλτε email στο users@gamer.gr και. Και πείτε μας πώς σας φάνηκε το σημερινό live stream. Δίνουμε δώρο το Clandestine για PC. Steam key, φεύγει κατευθείαν. Στείλε τώρα το email. Γρήγορα, θα κάνουμε την κλήρωση σε 5-6 λεπτάκια. Γρήγορα, ανοίξτε mailbox, στείλτε όλοι. Πείτε μας γνώμη για σημερινό live stream. Και για Game Cafe. Και για Ζοκ και Δημήτρη Αραμπατζίδη στο GameOrGR. Μάνο, το έχει διαφημίσει πιο πολύ και από όταν πήρε η Ελλάδα τον άλλον μεταγραφή του. Και από τώρα που πήγε ο Τζιοβάνι που πήγε στον Ολυμπιακό, πιο πολύ. Είδατε, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά τα λέμε τις μεγάλες μεταγραφές. Τζιοβάνι, ακούω αυτό το επίθετο κάτι δεκαετίες στο ποδόσφαιρο. Αμάν πια, όλοι οι Τζιοβάνι οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν. Ναι. Θα μου δώσει σπαθάκι, πήρε σπαθάκι. Και εμείς ευχαριστούμε. Rep with Glory 1, έχεις δίκιο, απλά αφαιρέθηκαμε. Από τι? Από το live stream, δίνουμε το Clandestine. Α, ναι, σωστά. Is ready. Δίνουμε το Clandestine. Το οποίο είναι preview, δεν υπάρχει πουθενά να το αγοράσετε, να το επιβεβαιώσω κιόλας, ότι δεν μπορείτε να το πάρετε με early access. Μίλαω και φανφάρες. Έχουμε γράψει preview στο GameOrGR. By the way, για το Bloodborne που λέγαμε πριν. Ψέματα, κοστίζει 27 ευρώ. Εμείς το δίνουμε έτσι. Ναι. By the way, για το Bloodborne που λέγαμε πριν, στα παιδιά το λέω, είναι ένα inside joke του Game World. Μην νομίζουν τίποτα γατάκια που βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι φοβόμαστε το Bloodborne, έτσι. Τίποτα Pikmin. Άντε, που έχουν και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Είσαι και Pikmin και ψωνάρα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να το. Για E3 έχει φέτος. Για E3 φέτος έχει πρώτη φορά presentation, έτσι. Όχι, κάθε χρόνο στην E3 έχει παρουσίαση. Η Bethesda! Για την press conference. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν είχε και στο παρελθόν. Δεν το έχω κοιτάξει το θυμό που λες. Πείτε κανένα set με Jabot.
Φίλε Κώστα 741, δεν δίνουμε πληροφορίες για πειρατικά. Πραγματικά. Δε, αυτά που λες σε live stream είναι... αγοράστε, απλά αγοράστε. Ξαναλέω, στείλτε email, μην ξεχνιέστε. Κλείνουμε τώρα. Στείλτε ένα email στο user που πάει gamer.gr. Γράφετε λιγότερο τώρα στο stream. Οπότε κάποιοι θα έχετε πάει για να στείλετε το email. Στείλτε μας ένα email. Πείτε μας γνώμη για σημερινό live stream. Και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα clandestine για PC αξίας 27 ευρώ. Δεν το είχα και για τόσο ψηλό κόστος, είδες. Ούτε εγώ, 27 ευρώ, πολύ. Πολύ είναι, ξέρεις, ταχώνεις το παιχνίδι που δίνουμε τώρα. Πολύ είναι, ρε. Πιο κάτω. Εννοώ, ρε παιδί μου, εντάξει, νόμιζα έκανε τίποτα 5 ευρώ. Έχει στείλει κανείς. Έχει στείλει, απλά τώρα έρχονται. Ναι, ναι, τώρα ήρθανε. Αργήσατε. Oh well. Ποιο ξεκινάμε πρώτο. Ο Άγγελος λέει... Καλησπέρα, πολύ καλά και το σημερινό stream. Ωραίο το exclusive, αλλά ακόμα στον console war προηγείται το PS4. Μας λέει. Απόψη σου αυτή. Κάτσε να βγει και το Bloodborne, να το δούμε. Ωραία τα games, είστε καλύτεροι. Μπάρτσα, άσχετο. Μια χαρά το stream σήμερα. Επίσης, πώς φάνηκε η αντίδραση του Diego Costa στον αγώνα με την Paris Saint-Germain. Δεν το είδα αυτό. Το δω τώρα. Ο Ice Cost είναι αυτός. Όχι, Ultra PC Gamers. Sorry, παιδιά, απλά λόγω δουλειάς. Τι λόγω δουλειάς! Τον τελευταίο καιρό δεν παρακολουθώ το Champions League. Α, νόμιζα να λήγεις τώρα, sorry, παιδιά, έφαγε κίτρινη κάρτα ο Κώστα. Ναι. Πώς κάνει, πώς πιέται έτσι. Έτσι έκανα και ένα... και ένα σαμποτάζ. Οχ, τον έπιασε από το σβέρκο. Τι. Τον έπιασε από το σβέρκο, τον άλλο. Πλακωθήκανε. Α, όχι, εντάξει, απλά του κάνανε έτσι, δεν του κάνει και τίποτα. Τι, ή το έκανε με δύναμη. Ωχω, του κόψε την μπάλα από πίσω. Ω, κουτουλίδι του σκάσε του άλλου. Συγγνώμη, πόσα πράγματα εντάξει, έκανε. Μικρό, μικρό κουτουλίδι. Κάτσε, έπιασε και τον άλλον από το σβέρκο και ναι, χτύπησε και αυτούς τους δύο. Του κόβει την μπάλα, τον πιάνε, τον κλαδεύει από πίσω. Τον πιάνε από το σβέρκο, τραβάει και ένα κουτουλίδι. Είχε όνειρο να γίνει MMA fighter αυτός. Ναι, πρόσεξε, του ήρθε κι άλλο στη μάπα όμως. Να μην λέμε και βλακίες. Μπορεί να του ήρθε κατά λάθος. Εγώ στο FIFA δεν τον αγοράζω και καθαρά να έπαιζε. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μαζέψω 100.000 coins να πάω να πάρω τον. Τον Di Maria. Να πάρεις τον Drogba. Ναι, γούσταρα πολύ το σημερινό gameplay του Μάνου τη Χριστιανή. Αρέσει ο Drogba. 35 χρονών να πούμε για σύνταξη. Πρώτα τα FGR, Άκα Μάκης Βασιλάτος. Άλλο ένα πολύ καλό live λέει ο Τάσος. Πολύ ατμοσφαιρικό game και όμορφο, θα το τιμήσω. Το game καφέ πολύ χορταστικό ήτανε. Σε ευχαριστούμε. Ο Μιχάλης λέει ωραίο και απολαυστικό το παιχνίδι και με πείσατε να το πάρω. Επίσης το game καφέ με τον Dragman έχει και αυτό τη φάση του. Ο Ρέστης μας λέει πολύ καλό το όριο. Ο Τόμας λέει μεταγραφάρα ο Ζοκ, έτσι. Το παιχνίδι δύσκολο αλλά καλό. Πότε βγαίνει το δεύτερο μέρος του Life is Strange. Δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει να είναι σε λίγες μέρες. Θα ενημερώσουμε μέσω του Gamer πότε θα γίνει το live. Κάνε ένα πίστρια game, δώστε γιατί ξέμεινα, δεν παίζουν λεφτά. Θα δώσουμε και πίστρια. Καλά το κουνελάκι, αλλά προτιμώ το Life is Strange για Παρασκευή. Ισχύει, άμα υπήρχε Life is Strange θα παίζαμε αυτό. Παρ' όλα αυτά λέει ωραίο παιχνίδι, διασκεδαστικό με ενδιαφέρον σενάριο. Το stream κάτι έκανε και σήμερα λέει ο Μάνος. Και ο Τάσος, πολύ ωραίο το παιχνιδάκι. Δεν το είδα όλο επίτηδες, μια και θέλω να το παίξω κι εγώ. Σας άκουγα όμως όλη τη διάρκεια. Κάνουμε κλήρωση από το 1 έως το 11. Λοιπόν... είναι το 8. Ο Thomas Lucky. Ο Thomas Lucky κερδίζει ένα clandestine για PC. Ωραία, μπράβο στο τυχερό, Thomas. Θα σου έρθει σε λίγο το στο email στο δίπλα PC. Συγχαρητήρια στον νικητή.
Λοιπόν, και θα σου έρθει σε λίγα λεπτά το key. Του το έστειλες από το Facebook μου. Α, όχι, έστειλες... Το έστειλες στον εαυτό μου. Οκ. Okay. Ωραία. Αυτά με το Ori and the Blind Forest και το Razer Blade. Έτσι, παιδιά, κάναμε live stream από το Blade. Αλήθεια. Και χρησιμοποίησαμε το Razer Siren. Mm. Οπότε, πείτε μας γενικά πώς σας φάνηκε ο ήχος, αν σας άρεσε, αν τον προτιμάτε από τον Blue Yeti, ίσως. Θα το δούμε και εμείς μετά. Ναι. Πώς θα φανεί στο live. Θα ανέβει το βίντεο αύριο στο YouTube για όσοι το είδαν ολόκληρο. Το live της Tabs δεν θα ανέβει. Αύριο στο gamer.gr μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Βασικά θα έχουμε, προσέξτε, κάποιες ανακοινώσεις αύριο. Ανακοίνωση για το Gamer Upgrade. Γιατί όπως ξέρετε εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε ένα upgrade, το έχουμε ολοκληρώσει. Ολοκληρώθηκε σήμερα. Είχαμε και ένα θέμα με το template. Έχουμε αυξήσει το μέγεθος των fonts. Μπορείτε να διαβάζετε ειδήσεις σαν άνθρωποι. Αύριο λοιπόν θα γίνει ανακοίνωση για το upgrade του GameWorld. Θα πούμε όλα όσα συνέβησαν εδώ και 8 μήνες, ό,τι αναβαθμίσαμε στο GameWorld.gr και θα μας πείτε τη γνώμη σας, θα κάνουμε μια έρευνα. Και παράλληλα μπορεί ακόμα και αύριο, ίσως και τη Δευτέρα, μπορεί και τη Δευτέρα να το τρενάρουμε λίγο, να βγάλουμε ανακοίνωση για τις μόνιμες στήλες. Από εδώ και πέρα στο GameWorld.gr θα έχει κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, μόνιμες στήλες. Θα διαβάζετε προσωπική άποψη. Η Χριστιανά γράφει critical hit για RPG και MMORPG. Εγώ γράφω κάθε Κυριακή ή editorial ή retro ή στον μπάγκο για αθλητικά. Ένα από τα τρία. Ο Παντελής γράφει κάθε Παρασκευή Console Wars. Θα ανέβει αύριο Console Wars. Όπου έχει θέματα από την αγορά των κονσολών. Γιατί γέρνω. Α. Μην πηδά τον άξονα, ρε γρυπάρι, που λέει, και, που λέει και ο Δούρβας. Κάτσε, θέλει big camera. Κάθε μέρα λοιπόν και από ένα άρθρο μόνιμη στήλη. Ο Λόλας κάθε Δευτέρα τον έχετε μάθει από τη στήλη Press Start, όπου σας ρωτάει προσωπική άποψη για το πώς σας φαίνεται το Talent Game. Τι άλλο. Α, και το ίσως από τις πιο σημαντικές μόνιμες στήλες, το Best Of, που είναι κάθε Σάββατο, όπου είναι το Top 10, που έχουμε εδώ και 3 χρόνια και το γράφει ο Αριστοτέλης. Και εκεί μας λέτε τα 10 καλύτερα games, προτείνετε 5 εσείς, 5 εμείς και πάει έτσι. Ο Ζοκ θα γράφει κάθε Τετάρτη τη στήλη για τα indie games. Οπότε αν θέλετε να μάθετε μια ανάλυση δικιά του για, το, για σενάριο κάποιου indie game, για τους χαρακτήρες, για το gameplay, για το πώς δένουν όλα αυτά, γενικώς θα σας κάνει μια απίστευτη ανάλυση. Είναι Ζοκ αυτός, τον ξέρετε εδώ και χρόνια, τον έχετε διαβάσει και από το PC Master. Κάθε Τετάρτη θα σας έχει στείλει για τα Indie Games. Και να πούμε εδώ πέρα ότι μπορείτε να προτείνετε στο Ζοκ Indie Games που θέλουν να γράψουν. Απλά μπαίνετε στο gamer.gr, κάνετε εγγραφή, γιατί μόνο έτσι γίνεται. Βάζετε, γράφετε ένα σχόλιο κάτω από το άρθρο στήλη του και του ναι. λέτε. Υπάρχει βασικά ένα άρθρο, καλά και στο άρθρο στήλη του μπορείτε να το κάνετε, αλλά υπάρχει και ένα topic στο forum που λέει μόνιμες στήλες. Στο φόρουμ, άμα μπείτε εκεί που λέει το site, λέει μόνιμες στήλες. Μπείτε, κάντε reply και πείτε μας τι θέματα θέλετε να αναπτύξουμε στις μόνιμες στήλες. Αυτό. Και θα έχουμε και στυλ tech. Βασικά, ρωτήσαμε τη γνώμη σας για το ποια στυλ θέλετε. Μας είπατε αρκετοί e-sports. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε πιο πολύ βάση στην τεχνολογία. Γιατί τα views που είχαμε από τον Νίκο Θωμάδη, που όσοι θυμάστε σταμάτησε από το περιοδικό RAM, πολύ καλό συντάκτη, γιατί έπρεπε να αναπτύξει το Gettysburg, ένα strategy τούμπανο. Το οποίο έχει πάρει φοβερές κριτικές στο Metacritic και ο Νίκος Οθωμάδης είναι game designer. Αν δεν μπορεί να γυρίσει στον Νίκο Οθωμάδης, πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον άλλο τεχνολογικό συντάκτη για να έχει ένα άρθρο στήλης που να λέει τα 10 καλύτερα λάπτοπ, οι 10 καλύτερες ψύχτρες, οι 10 καλύτερες κάρτες γραφικών, ξέρω εγώ, από 100 έως 250 ευρώ, κλίμακες. Αυτό που είναι οδηγός αγοράς που βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί θυμίζω όταν έγραφε ο Θωμάδης, που για μένα είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα, ίσως ο καλύτερος. Απλά το game design έχει πιο πολλά έσοδα από το να γράφει στο game world. Είναι προφανές γιατί πήρε κάτι χιλιάδες ευρώ, ας πούμε. Ο άνθρωπος, όταν είσαι game developer, έχεις πολύ μεγαλύτερα έσοδα, έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε τα άρθρα του Θωμάδη. Είχε τα 3-10 καλύτερα άρθρα από τα 10 της χρονιά ήταν του Θωμάδη. Είχε το νούμερο 1, το νούμερο 5, το νούμερο 8. Ήταν μέσα στη δεκάδα, είχε 3 άρθρα μόνο ο Νίκος. Οπότε καταλαβαίνετε. Πιστεύουμε ότι τα άρθρα της στήλης tech είναι πιο σημαντικά από τα e-sports. Αυτή είναι η γνώμη μας και τώρα αν υπάρχει και η στήλη e-sports και την βάλουμε δύο στήλες σε μία μέρα, το εξετάζουμε. Εντάξει, συμφωνώ. E-sports έτσι και αλλιώς μπορείτε να βρείτε παντού. Και έχει σωστό. Και σταματήστε να τσακώνεστε για την πειρατεία στο chat. Είστε όλοι gamers, αυτό σας ενώνει. Σταματήστε να τσακώνεστε, δεν έχει νόημα. Λοιπόν,
σταματήστε και μην τον κάνετε μπάνι moderator. Ο άνθρωπος λέει τη γνώμη του και δεν είπε τίποτα κακό για το, για το live stream. Όχι, δεν μπορώ να τα αφαιρέσω. Τζιν. Πες κάτι ρε Χριστιανά, ανακάλυψε με ραδιοφωνικά που λέμε. Πω Παρασκευή παιδιά σήμερα ε. Λοιπόν, ηρεμία, Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, βγείτε για καφέ, ηρεμήστε και σταματήστε να τσακώνεστε για games. Είναι λίγο αργά για καφέ, ο κόσμος ήπιε το καφεδάκι του και μπήκε για ωραία, να δει εμάς. Βγείτε για μπύρες, πήγετε στο Superfly καφέ να παίξετε arcade, να παίξετε Amstrad, να παίξετε Super NES κτλ. Λοιπόν, σας φιλούμε στα μούτρα, σας φιλούμε στα μούτρα και σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις μωρέ. Λέγα, όχι, όχι. Όχι, εσύ μην τους φιλείς στα μούτρα, σας φιλάω εγώ στα μούτρα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε στο gamer.gr και Τετάρτη εμείς με το FIFA.